Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε κοντά μας. Σήμερα, μέρα Δευτέρα, έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα πράγματα. Αρχίζει η εβδομάδα, άρχισε δηλαδή η εβδομάδα, μετά από αυτό το μεγάλο τριήμερο, το μακρύ τριήμερο της συζήτησης στη Βουλή για την πρόταση Μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μια πρόταση Μομφής η οποία συζητήθηκε αρκετά για την ουσία, για τις εντυπώσεις. Αυτό θα το πείτε εσείς σε τρεις μέρες από τώρα. Εγώ βέβαια έχω αρχίσει και κοιτάζω, γιατί είμαι περίεργος και μπαίνω μέσα στη διαδικτυακή ψηφοφορία του Ζουγκ Λετζάρ, την οποία παρακαλώ μπορούμε να τη δείξουμε. Είναι αναρτημένη στην πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής μας εφημερίδας αυτή τη στιγμή και διεξάγεται η έρευνα, η οποία έχει αρχίσει από τις 6 παρατέταρτο σήμερα το απόγευμα. 5 και 47 για την ακρίβεια άρχισε, αν θυμάμαι καλά. Και βεβαίως μέχρι τώρα πρέπει να σας πω ότι στις δύο μετρήσεις. Γιατί είναι πάντοτε δύο και τώρα θα μπω στον κόπο να το εξηγήσω, να το καταλάβουν ορισμένοι πάρα πολύ καλά. Η μία είναι κρυφή, δηλαδή δεν είναι αυτή που βλέπετε εκεί. Είναι άνθρωποι, πολίτες Έλληνες, οι οποίοι έδωσαν όλα τους τα στοιχεία στο Zoogla.gr, τα εμπιστεύτηκαν, είναι ένα δείγμα 10.000 ψηφοφόρων, οι οποίοι σταθμίστηκαν από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και από τους αρμόδιους επιστήμονες, με αποτέλεσμα θα μπορούμε να βγάζουμε σίγουρα συμπεράσματα, το έχουμε δείξει στο παρελθόν. Σε αυτήν την ψηφοφορία ψηφίζουν εκείνοι οι οποίοι παίρνουν ένα συγκεκριμένο email με κωδικό από το Zoogla.gr και απαντούν στην ψηφοφορία. Μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει γύρω στα 600 άτομα από τις 6 παρατέταρτο το απόγευμα. Στη μεγάλη διαδικτυακή, εκεί μπαίνετε και ψηφίζετε όλοι, βάζοντας όμως τώρα πλέον το email σας, να ξέρετε ότι αν το email δεν είναι αληθινό, τότε απορρίπτεται. Αυτοί που ψηφίζουν, διπλοψηφίζουν, επίσης το σύστημα τους πετάει απ' έξω και έτσι πάει η ψήφος τους χαμένη. Έχουμε και εμείς τα κόλπα μας για να βρούμε τα κόλπα εκείνων που θέλουν να διπλοψηφίσουν για να δημιουργήσουν εντυπώσεις για τον πολιτικό τους χώρο. Έχουμε λοιπόν την κρυφή διαδικτυακή και γι' αυτό ορισμένοι βιάζονται και λένε «Ελάτε τώρα, αυτά είναι αποτελέσματα που βγάζει το διαδίκτυο, γιατί τι είναι ο κόσμος του διαδικτύου, δεν κατάλαβα». Δεν είναι Έλληνες πολίτες, δεν είναι οι ίδιοι, δεν μπαίνουν όλοι. Τρυπώνουν όλοι τώρα και οι παππούδες πάνω από το 65 είναι μέσα. Να δείτε παππούδες 65, 70, 80 ετών που μπαίνουν και ψηφίζουν, οι πιτσιρικάδες πάνω από τα 18, γιατί βεβαίως σε αυτή την ψηφοφορία μπορούν να πάρουν μέρος όσοι έχουν πάνω από τα 18 έτη, γιατί πάνω από αυτήν την ηλικία ψηφίζουμε φυσικά. Διαδικτυακή ψηφοφορία, να την ξαναδούμε λοιπόν στην πρώτη σελίδα του Zoogla.gr, η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή και η οποία έχει πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Στα ερωτήματα αυτά θα πάω εγώ σε λίγο, γιατί θέλω να δούμε τα ερωτήματα και να τα θέσουμε. Είναι ερωτήματα τα οποία θέλω να τα θέσω και στους παρευρισκόμενους σήμερα, να δούμε τι έχουν να πούν οι κύριοι για αυτά τα ερωτήματα και βεβαίως για τις εντυπώσεις του από τη Βουλή, διότι αν ρωτήσω τον κύριο Ταμίλο από τη Νέα Δημοκρατία, θα μου πει «έσκησε ο Σαμαράς». Αν ρωτήσω τον κύριο Κασί, τον βουλευτή του Πασόκ, τα Γιάννα, θα μου πει «έσκησε ο Βενιζέλος». Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα δεν μπορεί να είναι εδώ. Δυστυχώς ασθένησε λίγο πριν έρθει στο στούντιο, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απλά αισθάνθηκε μια διαθεσία, μια εμπείρετη κατάσταση λόγω των ιώσεων που κυκλοφορούν και έτσι θα στερηθούμε την παρουσία του. Αν ρωτήσω την Έλληνα Κουντουρά, που είναι επίσης εδώ, βουλευτή ανεξαρτήτων Ελλήνων στην πρώτη Αθηνών, θα μου πει ότι έσκησε ο Καμένος, ο οποίος Καμένος βεβαίως, ξέρετε, εγώ μίλησα λίγο μαζί του το απόγευμα, μου λέει «μου καλός, το απέροχος, στους αρχηγούς δεν μπορείς να λες είσαι δεν είσαι καλός, σου λες μια χαρά τα πήγες, θα τα πούμε σε εκλογές», σκέφτεσαι από μέσα σου. Βεβαίως, ο καθένας προσπάθησε να δώσει τον καλύτερο εαυτό του σε μία μάχη εντυπώσεων, η οποία όμως μάχη εντυπώσεων, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καμία σχέση με την ουσία και με το αποτέλεσμα των επόμενων εκλογών, οι οποίες κατά τον Πρωθυπουργό θα γίνουν το 2016, δύο φορές το είπε. Μία στην αίθουσα της Βουλής και μία εκτός, εξερχόμενος στο Κοινοβουλίο, χαμογελαστός για το αποτέλεσμα. Τώρα, γιατί το τόνισε δύο φορές αυτό ο κύριος Σαμαράς, δεν μπορώ να καταλάβω. Το υποψιάζομαι όμως. Βλέποντας τα σημερινά πρώτα αποτελέσματα της δεύτερης κρυφής, την πρώτη δεν την έχουμε ανακοινώσει ακόμα, θυμάστε τι είπα. Θα κάνουμε άλλη μία και μετά θα βγούμε να σας δώσουμε τα αποτελέσματα, να είναι πιο σίγουρα.
Δεν ήθελαμε την πρώτη, λόγω της ανόδου της Χρυσής Αυγής, να μην θεωρηθεί ότι εμείς σεγοντάρουμε κανένα. Πολύ περισσότερο εμείς. Και το λέω εμείς υπό την έννοια ότι έχω δηλώσει έτσι την πολιτική μου ταυτότητα, η οποία δεν ανήκει σε κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα. Θεωρώ ότι είμαι ένας εντελώς ελεύθερος, αριστερός άνθρωπος. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό, αλλά όταν κάνω αυτή τη δουλειά, δεν υπάρχουν δεξιοί, δεν υπάρχουν αριστεροί, δεν υπάρχουν ουδέτεροι και όπως μου είχε πει κάποτε ο Ανδρέας Παπανδρέου στο σπίτι του, ο μεγάλος αυτός ηγέτης, μεγάλη προσωπικότητα, και βεβαίως, εντάξει, την αμφισβητούν μισή, όπως γίνεται με τον Καραμαλή της Νέας Δημοκρατίας, συμβαίνουν αυτά με τις μεγάλες προσωπικότητες. Μου είχε πει ότι, φίλε Μάκη, ο καλός πολιτικός και ο καλός δημοσιογράφος δεν έχουν φίλους. Και μου ανέφερε δύο επιχειρηματίες και δύο μεγαλοεκδότες, οι οποίοι ενώ παρίσταναν τους φίλους του, τον είχαν προδώσει επανειλημμένα. Γι' αυτό μου λέει, φρόντισε να μην κάνεις εσύ τα χατήρια που έκανα εγώ σε μερικούς αποδάφτους, για να παραμείνεις σωστός δημοσιογράφος. Ήταν η αυτοκριτική του. Κάποτε θα μιλήσουμε για αυτά και θα πούμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω τώρα. Στην ψηφοφορία αυτή τη διαδικτυακή, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν εκτός από τα κόμματα και την ταυτότητα που σας ζητάμε και διάφορα περιοχή και άνδρας, γυναίκας και τα υπόλοιπα τι ψηφίσατε, υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Θεωρείτε σωστή λανθασμένη την κίνηση της κυβέρνησης να καταλάβει με τα μάτια το κτίριο της ΕΡΤ, γιατί είναι επίκαιρο. Ήταν σωστή λανθασμένη η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Τι λέτε ότι ψηφίζετε? Ποιος κατά τη γνώμη σας βγήκε κερδισμένος από τη συζήτηση της πρότασης μορφής στη Βουλή? Ο Αντώνης Σαμαράς? Ο Αλέξης Τσίπρας? Κανένας από τους δύο? Δεν ξέρω. Τώρα, είστε περίεργοι να μάθετε, δεν μπορώ να σας πω αυτά που γνωρίζω μέχρι στιγμής, διότι έτσι επηρεάζω το αποτέλεσμα και δεν θα ήταν σωστό. Θεωρείτε ότι οι 153 βουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση, προσέξτε, αυτό είναι πολύ πονηρό ερώτημα, είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα? Γιατί υπάρχει και κάτι άλλο που δεν το είχατε φανταστεί. Τους αρέσει τους κυβερνώντες, γνωρίζοντας ότι θα μείνουν επάνω και δεν θα τολμήσει κανείς να τους ρίξει, να είναι και με 151 βουλευτές. Θα μπορούσαν να ασκούν μια υπέροχη πίεση στη Γερμανία και στους υπόλοιπους της Τρόικας, ούτως ώστε να μην ρίξουν μια κυβέρνηση που δεν γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει και ποιος θα την διαδεχθεί, ποιο κόμμα, ποιος πολιτικός αρχηγός. Ερώτημα. Τι σας ενοχλεί περισσότερο στην καθημερινότητά σας? Η ανεργία, η υψηλή φορολογία, ο ενιαίος φόρος ακινήτων, χαράτσι, το τεκμήριο για ένα ποιοτικό αυτοκίνητο? Τίποτα από τα παραπάνω δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κύριε Ταμήλο, τι σας ενοχλεί περισσότερο σαν πολίτη από αυτά που ανέφερα? Ομονολεκτικά πείτε μου. Η ανεργία. Εσάς, κύριε Κασί? Το ίδιο. Η ανεργία. Τι άλλο, δεν πληρώνετε φορεία? Δεν σας τσούζει η υψηλή φορολόγηση? Πολύ ενεργία. Σας? Η ενεργία και η άδικη φορολόγηση. Η ενεργία και η άδικη. Κύριε Ηλιάδη, τώρα θα σας πω ποιος είναι ο κύριος Ηλιάδης. Σε λίγο θα σας πω. Εσάς? Προσωπικά, εμένα με ενοχλούν πάρα πολλά, περισσότερα από όλα αυτά που είπατε. Για να... Ποιο? Εδώ στην Ελλάδα, επειδή γνωρίζω ότι ζω στο εξωτερικό, τα παρακολουθώ όλα αυτά με πολύ μεγάλη λύπη που συμβαίνουν στην πατρίδα μας. Στη Γερμανία τι σας ενοχλεί από όλα αυτά? Η φορολογία, η ανεργία, δεν έχει ανεργία. Όχι, δεν εννοώ, εννοώ την κατάσταση στην Ελλάδα, αυτή με λυπίζει. Κατάσταση της Ελλάδας. Έλληνας από τη Γερμανία επιχειρηματίας, ο κύριος Ηλιάδης, έχει έρθει μαζί με τον Γερμανό πολεοδόμο από την Φραγκφούρτη, από τα περίχωρα της Φραγκφούρτης. Γι' αυτό είναι εδώ και η κυρία Κιλίαν, η οποία θα μας κάνει την μετάφραση στα γερμανικά. Για ποιο λόγο νομίζετε? Κυρία Μέρκελ, σας έχω μία φοβερή έκπληξη. Διευθυντής πολεοδομίας στη Γερμανία ζήτησε φακελάκι, το απέτησε. Και όχι μόνο ζήτησε και απέτησε. Αυτό είναι. Είμαι ο άνθρωπος του φακελακίου. Δεν φτάνει που βγάλαμε τόσα φακελάκια στην Ελλάδα.
Έτσι κάνουμε και διεθνή καριέρα τώρα. Και βγάζουμε τα φακελάκια της Γερμανίας, για τα οποία, για το οποίο φακελάκι, του γύρισαν την πλάτη οι δικαστές και οι δημοσιογράφοι της Γερμανίας. Βεβαίως. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Και η κυρία Μέρκελ έχει πάει γράμμα από μένα. Ορίστε. Έχω γράψει και στην κυρία Μέρκελ. Με επιστολή. Έχει απευθυνθεί. Φανταστείτε ένας Έλληνας που γράφει στην κυρία Μέρκελ επιστολή ότι πολεοδόμος, διευθυντής πολεοδομίας, του ζήτησε φακελάκι και η κυρία Μέρκελ δεν απήντησε. Λοιπόν, θα περάσουμε ωραία, σας λέω σήμερα, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Εάν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι θα ερχόταν πρώτο? Αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Είναι οι ερωτήσεις για την πρόθεση ψήφου. Ποιος πολιτικός αρχηγός, κατά τη γνώμη σας, είναι ικανότερος να κυβερνήσει τη χώρα? Έτσι και τα υπόλοιπα αυτά που σας είπα. Μπαίνετε, ψηφίζετε με το email σας, δεν διπλοψηφίζετε, αποφύγετε τα κόλπα, γιατί τα πιάνουμε τα κόλπα ηλεκτρονικά, όσα μπορούμε φυσικά, αλλά εμπιστευτείτε και την κρυφή διαδικτυακή που βρίσκεται και αυτή σε εξέλιξη. Έχουν ψηφίσει γύρω στα 500 άτομα, συνήθως από τις 10.000 ψηφίζουν 1.500 με 2.500 άτομα. Σε τρεις μέρες θα είναι τα αποτελέσματα, θα τα γνωρίσουμε. Θα σταθμιστούν από τους αρμόδιους επιστήμονες. Και την Πέμπτη ελπίζω να είμαι σε θέση να σας τα παρουσιάσω μαζί με την προηγούμενη διαδικτυακή. Θα έχουμε δύο προθέσεις ψήφου μέσα σε 15 μέρες. Αφήσαμε να περάσουμε 2-3 μέρες από το μεγάλο θόρυβο της δολοφονίας των οπαδών της Χρυσής Αυγής, έξω από τα γραφεία του στο Νέο Ηράκλειο, για να κοπάσει λίγο ο πανικός και βεβαίως για να μην λειτουργήσει περισσότερο το συναίσθημα, ούτως ώστε τα αποτελέσματά μας να είναι περισσότερο ασφαλή. Αυτά τα ολίγα είχα να σας πω, που ήταν πάρα πολλά εισαγωγικά, και βεβαίως να καλωσορίσω και τον κύριο Ράιναρ Βόιτ, πολιτικό μηχανικό, πρώην διευθυντή πολεοδομικής υπηρεσίας στο Κρόθ Τζίμερν, είναι κοντά στη Φραγκφούρτη, είναι αυτό το μέρος. Και να καλωσορίσει τον φιλοξενούμενό μας. Μιλάτε κανονικά, δυνατά μιλάτε, να ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα λέει. Ναι. Καλησπέρα σας λοιπόν, αγαπητέ κύριε Βόιτ. Καλησπέρα και από μένα, γιατί ούτε εγώ έχω την ευκαιρία. Λοιπόν, από πού είναι ο κύριος Βόιτ? Να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη μετάφραση. Aus welcher Stadt stammen Sie? Ja, ich stamme auch aus Griesheim, wo Herr Iliadis die Gaststätte betreibt. Das ist in der Nähe von Darmstadt. Also Frankfurt, Darmstadt ist es in der Nähe. Da wohne ich. Κατοικεί στην ίδια περιοχή όπου ο κύριος Ηλιάδης επιχείρησε να ανοίξει το μαγαζί του. Στο Χάνσεν δηλαδή. Στο Γκίσχαϊμ. Είναι, ας το πούμε έτσι, είναι πόλη, αλλά είναι λίγο πιο πρόσφατο του Ντάμστατ. Συγκεκριμένα κάπου 35 χιλιόμετρα από τη Φραγκφούρτη. 35 χιλιόμετρα από τη Φραγκφούρτη, ναι. Και? Ναι, από εκείνη η καταγωγή του, εκεί ζει, εκεί εργάζεται. Είναι πολιτικός μηχανικός και διετέλεσε διευθυντής της πολεοδομίας στην περιοχή αυτή. Στο Κρόθ Τζίμερν, σε άλλη πόλη. Σε άλλη πόλη. Ναι, αυτό ήθελα να μας πει. Ήταν διευθυντής πολεοδομίας, κύριε Βόιτ, πού ήσασταν? Ihre Arbeitsstellung, was war der genaue Titel? Leiter der Bauverwaltung. Ναι, διευθυντής της πολεοδομίας. Μάλιστα. Τι γνώμη έχετε για την Ελλάδα, κύριε Βόιτ? Was ist Ihre Meinung über Griechenland? Και για τους Έλληνες φυσικά και με όλα αυτά που σας λέει η κυρία Μέρκελ στη Γερμανία, ότι οι Έλληνες δανείζονται συνεχώς χρήματα από τον φορολογούμενο Γερμανό. Und dieses ganze Klima, was von Frau Merkel aufgebaut wurde, dass die Griechen praktisch sich Geld von den Deutschen leihen und von den deutschen Staatsbürgern. Also ich stehe der Sache sehr, also ich stehe Griechenland sehr positiv gegenüber. Είναι θετικός προς την Ελλάδα εκείνος. Ich verstehe diese ganze Politik, die da betrieben wird. Das ist nicht meine Meinung. Ich bin der Meinung, dass das etwas anders sein könnte. Ich bin auch nicht unbedingt ein Freund von der Frau Merkel. Εκείνος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική και με τα πολιτικά παιχνίδια που μπορεί να παίζονται και να σχεδιάζονται διάφορα. Αλλά σίγουρα πιστεύει ότι θα μπορούσε κάποια πράγματα να γίνουν διαφορετικά. Ναι. Ich glaube, dass wenn man das etwas anders angegangen wäre und hätte also
da mehr auch auf zukünftige Expansion, zukünftige Dinge, die in Griechenland man vielleicht besser machen könnte, gesetzt hätte, wäre für Griechenland besser gewesen. Ότι πολιτικά θα έπρεπε ίσως η Γερμανία να είχε ποντάρει στην επένδυση και στην ανάπτυξη στην Ελλάδα, ώστε να μπορούσε σε κάποια επόμενα βήματα να σταθεί η χώρα καλύτερα στα πόδια της και όχι έτσι μικροπρόθεσμα όπως έγινε. Μάλιστα. Σε λίγο θα πούμε πάρα πολλά με τον κύριο Βόιτ, γιατί φυσικά φαντάζομαι ότι έχει ενδιαφέρον για σας να δείτε ένας επιστήμονας Γερμανός, ένας διευθυντής πολεοδομίας, ένας άνθρωπος που ζει σε αυτή τη χώρα, είναι μια χώρα που μας δανείζει. Τι γνώμη έχει, τι άποψη, μόλις έφτασε από το αεροδρόμιο πριν από μία ώρα περίπου και είναι φρέσκος φρέσκος σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αυτή είναι τη χώρα που υποτίθεται ότι καταβροχτίζει τα δισεκατομμύρια των ευρώ και των δολαρίων των μελών κρατών της Τρόικας. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε λίγο στα χθεσινά. Θέλω έτσι να σας φτιάξω το κέφι. Γιατί χθες ακούσαμε για μονομαχίες, για Ελπάσο, για Τέξας, για Σέξπιρ. Θυμάστε τι είπε ο Πρωθυπουργός, έτσι. Και διάφορα άλλα ωραία πράγματα, τα οποία όμως δεν είχαν καμία ουσία με ό,τι θα ακολουθήσει στις επόμενες μέρες. Δηλαδή φόροι, χαράτσια, προϋπολογισμοί, ο λογαριασμός του νερού, του τηλεφώνου. Τα πάντα, όλα αυτά τα οποία θα κληθούμε να πληρώσουμε, έχουμε, δεν έχουμε, και φυσικά το σπίτι μας, το οποίο έτσι όπως την πάνε τη δουλειά, το ξαναγοράσουμε 2-3 φορές. Ή και το χωράφι μας, αν προχωρήσουν περισσότερο. Πάμε στο πρώτο βίντεο που έχουμε από τις αναφορές στα υποβρύχια και στα Τόρμη 1 με το Βενιζέλο, γιατί έχουμε τώρα μία κουβέντα μεταξύ του Τσοχατζόπουλου και του Σμπόκου για τα υποβρύχια, την οποία θα ακούσετε. Είναι από αυτά τα τελευταία που φύλαξα από την συνομιλία μεταξύ των δύο αστέρων της πολιτικής και τα οποία βεβαίως έχουν παραδοθεί εδώ και ορισμένες μέρες στη δικαιοσύνη. Αναφορές λοιπόν στα υποβρύχια και άλλα τεινά, αλλά και για τη συγκέντρωση, αυτή την μέτρια συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ χθες στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε να το δούμε. Καταθέσατε αυτή την πρόταση δυσπιστίας, ενώ περιμέναμε να καταθέσετε την περιβόητη πρόταση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τα ναυπηγεία και τα υποβρύχια. Περιμένουμε 25 μέρες. Και θέλω να σας προειδοποιήσω και κυρίως να προειδοποιήσω τον κατεξοχήν υπεύθυνο αρχηγό σας, τον κύριο Τσίπρα, ότι η πράξη του Συκοφάντη είναι μια πράξη άτιμη κατά το ποινικό δίκαιο. Περιμένω να έρθετε να μιλήσουμε για εξυπηρέτηση συμφερόντων, για κίνητρα, για το τι επιδιώκουν αυτοί που σας καθοδηγούν σε αυτήν τη συκοφαντική εκστρατεία. Ελάτε να δούμε πόσα πίδια έχει ο Σάκος στο θέμα αυτό. Κύριος Βενιζέλος, ο οποίος, Απρίλης του 12, κύριος Βενιζέλος, ο οποίος υπήρξε βασικός συνήγορος του κύριου Τσοχατζόπουλου στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο Τόρμη 1, δεν δικαιούται πλέον να σιωπά. Είναι άλλωστε ο ίδιος που το 2010 αναθεώρησε την επαχθή σύμβαση Τσοχατζόπουλου για τα υποβρύχια, αποδεχόμενος ακόμη επαχθέστερους όρους. Για παράδειγμα, δέσμευσε το δημόσιο να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά σε τακτές ημερομηνίες, χωρίς όμως να δεσμεύσει την κατασκευάστρια εταιρεία για αντίστοιχη πρόοδο εργασιών και χωρίς να προβλέψει κοιτικές επιστολές καλής ή έγκαιρης παράδοσης. Πρέπει να διεξαχθεί στη Βουλή ανάμεσά μας. Ανάμεσα σε εσάς και σε μένα, κύριε Τσίπρα. Μία μονομαχία προσωπικού και πολιτικού ήθους. Κύριε Βενιζέλε, δώσατε την ευκαιρία να σας αποκαλύψω για ποιο λόγο πήγα στο Τέξας. Για να μάθω πώς μονομαχούν στο Ελπάσο. Στη μονομαχία, λοιπόν, θα είμαι παρόν. Κύριε Τσίπρα, σας συγχαίρω γιατί έχετε προσφύγει στην αμερικανική βοήθεια προκειμένου να σας εκπαιδεύσουν οι Αμερικάνοι. Αυτό που βάλατε ως στόχο στο Τέξας είναι τρίπιο δολάριο. Εξευτελίσατε πριν από 5 μήνες τη δημόσια εικόνα της χώρας με το μαύρο που επιβάλλατε μία ανοιχτή στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ξεσηκώσατε τη διεθνή δημοκρατική κατακραυγή. Προχωρήσατε σε πράξεις που ακόμα και τα ολοκληρωτικά δικτατορικά καθεστώτα δυσκολεύονται με τόση ευκολία να αποφασίσουν.
Φημώσατε τη φωνή της πατρίδας μας στο εξωτερικό και στον υπόλοιπο κόσμο. Σκορπίσατε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δημόσιο χρήμα για αυτή σας την επιλογή. Γιατί το κάνατε αυτό? Για να κάνετε το χατήρι των ιδιωτικών καναλιών, να κάνετε το χατήρι της διαπλοκής και ταυτόχρονα να κλείσετε κάθε πιθανή πηγή σχετικά αντικειμενικής ενημέρωσης, γιατί ξέρετε πολύ καλά πως η δημοκρατία και η πλουραλιστική ενημέρωση είναι για σας και για την πολιτική σας κίνδυνος. Τώρα για τα χθεσινά δεν αξίζει τον κόπο νομίζω να προσθέσω τίποτα άλλο. Και μόνο το γεγονός ότι οργανώθηκε με προϋποθέσεις τηλεοπτικής παραγωγής έξω από την Αγία Παρασκευή ένα σοου από τις 7.30 μέχρι τις 8.30 προκειμένου να τροφοδοτηθούν τα δελτία ειδήσεων, τα λέει όλα. Και αν ο ρόλος του βουλευτή είναι να πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικό happening έξω από την Αγία Παρασκευή μόνο και μόνο για λόγους επικοινωνιακούς, θα πρέπει να σας πω ότι δεν είναι αυτό η δική μας αντίληψη για το ρόλο του βουλευτή. Αν κάποιοι δεν φαντασιώνονται ότι τα κάγκελα και η πύλη της Αγίας Παρασκευής είναι η πύλη του Πολυτεχνείου, τότε πραγματικά πάσχουν ορισμένοι από απόλυτη ιστορική σύγχυση. Εξίσου προκλητική είναι η σημερινή συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Αυτή η καρικατούρα των αγανακτισμένων. Οι αγανακτισμένοι πριν από τον Ιούνιο του 2011 ήταν η θερμοκοιτίδα των ακραίων φαινομένων και η θερμοκοιτίδα του νέου ρόλου της Χρυσής Αυγής. Μάλιστα. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. Μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Αλλά ήθελα να πω, να ρωτήσω εδώ τους παρευρισκόμενους βουλευτές. Καλά. Δεν έχετε την αίσθηση ως κόμματα ότι ο πολίτης έξω σε μια τέτοια κουβέντα περιμένει συγκεκριμένα πράγματα? Δηλαδή, κύριε, μου παίρνεις χαράτσι για το σπίτι που εγώ κόπιασα μια ζωή να το φτιάξω. Σήμερα δεν έχω δουλειά. Δεν έχω εισοδήματα. Μένω σε αυτό το σπίτι και με βάζεις και το πληρώνω. Μα έχει μια υπεραξία, το καταλαβαίνω. Αν πήγαιναν καλά οι δουλειές, θα σου πλήρωνα την υπεραξία. Τώρα δεν έχω να φάω και εσύ μου βάζεις χαράτσι στο σπίτι μου. Ένα. Δεύτερον, κύριε, έχω πάρει ένα αμάξι που είναι 2.500 κυβικά. Το πήρα πριν 10 χρόνια. Και σήμερα μου ζητάς ένα άλλο χαράτσι για το αυτοκίνητό μου, το οποίο αν το πουλήσω σήμερα, η τιμή που τα χρήματα που θα πάρω θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα πληρώσω για το αυτοκίνητο αυτό. Κύριε, έρχεται το φως, το νερό, το τηλέφωνο και εσύ μου ζητάς εφορία όταν εγώ δεν έχω να ταΐσω τα παιδιά μου. Με ενδιαφέρει εμένα το ελπάσω? Δεν μπορούμε να αποφύγουμε, Μάκη. Δεν ζείτε στην Αθήνα. Ζείτε στην περιφέρεια. Είστε βουλευτές περιφέρειας και το αισθάνεστε από τους φίλους σας που πίνετε ένα ούζο μαζί. Νομίζω ότι και την εποχή του Αντρέα Παπαντρέου που ανέφερες πιο πριν, πάλι γίνονταν τέτοιες αψιμαχίες με το Μητσοτάκη, θυμάμαι. Πάλι εκτός ύλης, ας το πούμε. Ναι, αλλά είχαμε να φάμε, αδέρφε. Είχαμε μισθό, είχαμε σύνταξη. Η ουσία είναι ότι χτες ξέφυγε σε προσωπικές αντεγκλήσεις σε πολλά σημεία το θέμα της συζήτησης, γιατί ακριβώς καθεαυτό η πρόταση Μομφής δεν έστεκε. Δηλαδή, έγινε μια πρόταση Μομφής, υποτίθεται για λόγους δημοκρατίας, για το θέμα της ΣΕΡΤ και της επέμβασης αστυνομίας εκεί. Όμως, επειδή αυτό δεν ήταν πολύ σοβαρό και με τα περιστατικά, με την Κωνσταντοπούλου και όλα αυτά τα πράγματα, κάπως ας πούμε εκφυλίστηκε το φαινόμενο, άρχισε λοιπόν η αντιπαράθεση να πάει σε άλλο επίπεδο. Αφήστε την Κωνσταντοπούλου να είναι έξω από την ΕΡΤ και να φωνάζει βοήθεια. Όμως, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, το θέμα αυτό, αυτό είναι το θέμα. Τα χαράτσια και τους φόρους, και είπε ότι θα γίνουν άλλες δύο συζητήσεις. Σε μια εβδομάδα περίπου θα γίνει μια συζήτηση για τον προϋπολογισμό, μπαίνει στη Βουλή. Άρα λοιπόν ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους, που εκεί θα γίνει σοβαρή συζήτηση, ποιος επιβαρύνεται σε τελική ανάλυση το κόστος του κράτους που έχουμε και πόσοι Έλληνες ελαφρύνονται ή απαλλάσσονται από τα βάρη και με ποιο τρόπο, θα το κουβεντιάσουμε σε 8 με 10 μέρες. Και σε 15 μέρες θα έρθει και το άλλο όλο για την εγκληματικότητα. Δεν θέλω 15 μέρες. Εγώ θέλω σήμερα, κύριε Κασί. Πήγατε να συγκυβερνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τον προαιώνιο εχθρό σας. Και γίνατε ένα. Και είστε μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Ένα δεν γίναμε τώρα, μην μας πάσει. Πώς δεν είστε, κυβέρνηση δεν είστε. Πώς είστε? Αφήστε να απαντήσω εγώ εμένα, ρωτάει. Δεν γίναμε ένα, Μάκη. Μου θυμίζετε έναν παρουσιαστή ραδιοφώνου υπέροχο στη Θεσσαλονίκη. Ταξίδευα ένα βράδυ στις 4 το πρωί και λέει: αγάπη μου, όταν ήμασταν μαζί, έλεγε ότι εμείς οι δύο είμαστε ένα.
Τώρα μετράω, ξαναμετράω που έφυγες, πάλι ένα το βρίσκω. Αλλά είμαι μόνος μου αυτή τη φορά. Μα τι μου λέτε τώρα. Ακούστε κάτι. Εκείνοι καταστράφηκαν, πήγαν στο 4,5%. 5 μεταβίας. Σας το λέω εγώ, το υπογράφω. Εσείς θα φτάσετε εκεί σε λίγο. Γιατί σηκώνετε αυτά τα βάρη που δεν μπορείτε να σηκώσετε απέναντι σε έναν λαό, το λέω αναφερόμενο στον κύριο Κασί, την ώρα που η Χρυσή Αυγή τι πάει και κάνει. Πάει και μοιράζει τρόφιμα. Δηλαδή έχει πιάσει το θέμα η Χρυσή Αυγή και δεν το έχετε πιάσει εσείς. Πεινάει ρε ο κόσμος έξω. Το έχετε καταλάβει ότι ο κόσμος έξω πεινάει. Εγώ και δεν μην ξέρω κοιτάτε. Πώς θα πάτε στους ψηφοφόρους σας τώρα που φορολογούνται και επιβαρύνονται με έκτακτη εισφορά και τα αγροτεμάχια. Όχι, δεν είναι ακόμα αυτό, θα δούμε. Χρειάζεται και σωστά τα βάζετε ζητήματα για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. Γιατί έχουμε χρέος να το, να κύριε, το κάνουμε. Κύριε Κασί, ο κύριος Κασίς έχει πει ότι δεν θα το ψηφίσει. Για να τα δούμε το τι θα ψηφίσουμε και το τι δεν θα ψηφίσουμε. Οι εξαριστερών μου δεν θα το ψηφίσουν αυτό. Έχει πει έτσι όπως ήρθε. Ακούστε λίγο, αφήστε λίγο να το πει. Έτσι είπαμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού και της αυτοδιάθεσης. Επιτρέψτε. Ένα λεπτό. Εσείς επιτρέπετε να μην πιάνετε το νόημα ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ας την περιφέρεια που είναι ακουνέλη μια κότα, στα αστικά κέντρα θα σας φάει μαύρη αρκούδα. Τι θα φάνε οι άνθρωποι, τσιμέντα, τι θα φάνε την άσφαλτο, πεινάει ο κόσμος. Είναι γεγονός ότι δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί κανένας σε αυτά τα οποία λέτε. Απ' την άλλη πλευρά όμως να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Καταρχήν στο ερώτημα που είπατε, αν το Πασόκ έγινε ένα με τη Νέα Δημοκρατία, ποιο ήταν το αποτέλεσμα των εκλογών στις 17 Ιουνίου του 2012, τα αποτελέσματα είναι καταγεγραμμένα. Μπορούσε να γίνει κυβέρνηση αλλιώς. Αν μπορούσε να γίνει κυβέρνηση αλλιώς, λάθος στο Πασόκ. Λάθος το Πασόκ που συμμετείχε σε αυτή την κυβέρνηση. Κύριε Κασί, το γεγονός αυτό που λέτε ότι τα γεγονότα είναι δεδομένα, το δέχομαι. Όμως είναι πολύ υποκειμενικό. Πάμε να τα αναλύσουμε. Θα είμαι πολύ σύντομος εγώ. Δεν θα σας πω. Ακούστε λίγο. Όχι, θα τα αναλύσετε. Υποκειμενικό είναι γιατί για εσάς που φορολογείτε μόνο το 30% του εισοδήματός σας από τη Βουλή, του μισθού σας, μόνο για το 30% φορολογήσετε. Έχετε 70%. Σωστά, να το πούμε και αυτό. Έτσι. Για εσάς το γάλα του παιδιού, το αυγό, το υπάρχει. Τυρί, υπάρχει. Ο άλλος που είναι έξω στην ελεύθερη αγορά δεν και ζει τίποτα μέσα στην πόλη, δεν έχει τίποτα. Σωστά. Και σας βλέπει σαν εχθρό. Ξέρετε τι λέει. Αυτός δεν έχει να φάει και εμένα έρχεται να μου κάνει κουβέντα γιατί πεινάω. Κοιτάξτε να δείτε, να μην συνεχίζουμε άλλο αυτό τον εξευτελισμό του πολιτικού συστήματος. Και αυτή τη μεγάλη κατρακύλα, την κατηφόρα, την οποία έχει πάρει. Και ερχόμαστε εμείς ως πολιτικό προσωπικό, ως βουλευτές, να το υπηρετήσουμε. Είναι η πραγματική ξεφτύλα. Σε καμία περίπτωση και θα διαφωνήσω κάθετα να φορολογηθούμε κι εμείς με 40 και 50%. Και τελειώσαμε. Μπορείς να μεταφράζεις τον κύριο Βόλτ. Τελειώσαμε. Δεν ξέρει τι νομίζω λέγεται. Το να κερδίσω. Σημαντικό. Κλείστε τα μικρόφωνα της με τον κύριο Βόλτ για να μπορεί να κάνει μετάφραση να μην μας ενοχλεί. Το να κερδίσω 5.000 ή 7 εγώ δεν λέει τίποτα. Ή αν πάρω μισθό 5.000, να πάρω κι εγώ 1.500 ευρώ μισθό. Να τελειώνει αυτή η ιστορία. Δηλαδή αυτό ο εξευτελισμό που γίνεται καθημερινά σε επίπεδο βουλευτή, δεν τον ανέχουμε. Γιατί από τη μία δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Από την άλλη θεωρούμαστε ότι είμαστε στρατιώτες. Δεν είμαι ούτε στρατιώτης είμαι και είπα απόψε κάτι και θα σας το πω και εδώ. Δεν ήρθα εδώ για να γίνω τσουλιάς στο προεδρικό μέγαρο. Είμαι βουλευτής και μπορώ να καταθέτω τις απόψεις μου ελεύθερα και αυτό που πιστεύω. Δηλαδή αυτά τα πράγματα που είπατε γρηγορότερα και δεν δείξατε τον κύριο Σαμαρά, δείξατε μόνο τους δύο πολιτικούς αρχηγούς και δεν δείξατε τον κύριο Καμένο. Τώρα και να πω για την ευπρέπεια μόνο του κύριου Κουβέλη, που πραγματικά σε τιμά αυτός ο άνθρωπος. Δεν χρησιμοποιεί στον πολιτικό του λόγο πράγματα τα οποία είναι έξω από κάθε άλλο, ας πούμε, από το κοινοβούλιο. Ένα κοινοβούλιο, ένα τριήμερο, που συζητά, ας πούμε, για εντυπωσιασμούς και ποιος θα έχει κομματικά ωφέλη. Αυτά ο κόσμος θα έχει βαρεθεί. Και τη στιγμή που ο κόσμος θα έχει βαρεθεί, δεν μπορεί να πέφτουμε σε αυτό το. Είναι πολιτικός πολιτισμός αυτός. Έχω καλέσει δύο βουλευτές, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Κασί και τον κύριο Ταμήλο. Δεν εξαιρώ και την αγαπητή μας φίλη, η οποία έχει δείξει τις προθέσεις της στο παρελθόν και τις διαθέσεις, αποχωρώντας από το φυσικό της πολιτικό χώρο. Έχω καλέσει όμως δύο ανθρώπους, οι οποίοι πραγματικά είναι έτοιμοι να αντισταθούν και να προτάξουν την αξιοπρέπειά τους, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια απέναντι στον πολιτικό διασυρμό. Και το λέω γιατί δημόσια και οι δύο έχουν αντιδράσει κατά διαστήματα σε προτάσεις ή νομοσχέδια ή, εν πάση περιπτώσει, γραμμή που έχει χαράξει ο πολιτικός τους χώρος, το πολιτικό τους περιβάλλον. Αυτό σας θυμάει ιδιαίτερα. Αλλά πολύ καλά είπατε,
να πάει να χαθεί ο μισθός των 6-7 χιλιάδων, όταν ο κόσμος πεινάει, να παίρνω κι εγώ 1500 για να μπορώ να του μιλάω. Για να μπορώ να του μιλάω επίσης ώρες. Τι να κάνω τώρα, να λέω ότι παίρνω κάποιο και να μην μπορώ να με φτύνει ο άλλος. Και εκτός αυτού, να μην μπορώ ελεύθερα να εκφράσω την άποψή μου. Εγώ χθες τι είπα, το αυτονόητο και το είπα από το βήμα της Βουλής. Ότι η πρόταση Μομφής δεν μπορεί να σταθεί. Γιατί αν εγώ ήθελα να κάνω πρόταση Μομφής στην κυβέρνηση, την προηγούμενη εβδομάδα συζητήσαμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα, διατύπωσα τις ενστάσεις για την προγραμματική συμφωνία, η οποία ήρθε με καθυστέρηση, θα έπρεπε να έχει γίνει γρηγορότερα, η κυβέρνηση έχει αυτά τα προβλήματα και δεν χρειαζόταν να φέρω ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξω την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά για τα μέτρα τα οποία είναι στη συνέχεια, είτε αφορά τον νόμο, τη φορολογία των ακινήτων, είτε αφορά τους πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, ήμουν ακάθετος και είπα ότι ο νόμος αυτός, εάν έρθει έτσι όπως ήρθε και είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 15 μέρες, εγώ δεν πρόκειται να τον ψηφίσω. Τι να κάνω τώρα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σύντομα κοντά σας για να συνεχίσουμε μία, θέλω να πιστεύω, πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή σήμερα. Την απάντηση θα δώσει ο λαός, είπε ο κύριος Τσίπρας. Πώς θα δώσει ο λαός, κύριε Τσίπρα, την απάντηση? Ο λαός περιμένει να δώσετε εσείς την απάντηση στα ερωτήματα που έχει ο λαός και να του λύσετε κανένα πρόβλημα. Ο λαός δεν σας θέλει να εφιολογείτε μέσα στη Βουλή. Καλά είναι τα εφιολογήματα, εγώ το χάρηκα. Αλλά αν υπήρχε και ουσία, ξέρετε τι χάρη θα είχαν τα εφιολογήματά σας? Θα το διασκέδαζε ο κόσμος. Θυμάστε τις παλιές κόντρες Καραμανλή Παπανδρέου? Μου θύμισε λίγο έτσι αυτή την ατμόσφαιρα. Δεν συγκρίνονται έτσι. Είναι άλλα τα μεγέθη, δεν το λέω για να σας προσβάλλω, αλλά τι να κάνουμε. Ήταν όντως πολιτική ολκής. Θα μου πείτε που έφεραν τον τόπο. Δεν ξέρω αν τον έφεραν εκείνοι ή ο περίγυρός τους. Οι αυτοκράτορες συνήθως κάνουν μικρότερη ζημιά από τους αυλικούς. Οι αυλικοί, εσείς οι οποίοι καταλάβετε την εξουσία, κατορθώστε να ξεπατώσετε το σύμπαν. Να μην αφήσετε τίποτα όρθιο. Και να θέλετε κιόλας να εμφανίζετε ως σωτήρες. Ο Τσίπρας δεν φταίει σε τίποτα. Φυσικά δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική. Είχε την εύνοια της τύχης, όπως του είπε ο Βενιζέλος, να γεννηθεί αρχηγός. Αλλά όμως, όλα εδώ πληρώνονται. Κύριε Τσίπρα μου, την απάντηση θα τη δώσετε εσείς στο λαό. Και ουέ και αλίμονο, όταν κληθείτε να δώσετε την απάντηση, αν δεν έχετε μεροκάματα, αν δεν έχετε φορολογικές ελαφρύνσεις, αν δεν έχετε ανάπτυξη, αν δεν κατορθώσετε να κάνετε αυτά που ζητάει ο λαός, πάτε χαμένοι. Γιατί δεν έχετε το κεφάλαιο από πίσω να σας υπηρετεί όπως τα άλλα κόμματα. Οι διασυνδέσεις σας ακόμα είναι σε επίπεδο τουριστικών ταξιδιών από την Αθήνα στο Τέξας. Οι άλλοι από πίσω έχουν βαριά βιομηχανία. Έχουν όλους αυτούς τους Έλληνες κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες που εσείς δεν διαθέτετε. Φανταστείτε να έρθετε στην εξουσία και να χυμίξει ο λαός επάνω σας και να σου λέει πού είναι Τσίπρα οι αυξήσεις, πού είναι Τσίπρα οι συντάξεις, πού είναι Τσίπρα τα λεφτά που κατηγορούσε τους άλλους. Ούτε ψήλος στον κόρφο μου, που λέει ο λαός. Κυρία Κιλιάν, θέλω να μεταφράζετε στον κύριο Βόιτ. Δεν σας φέραμε εδώ. Όχι, δεν είναι. Για να κοιτάτε το μόνιτορ. Σας φέραμε για να κάνετε μετάφραση, να ακούει ο άνθρωπος τι λέμε. Δεν φέραμε έναν Γερμανό εδώ για να τον βασανίζουμε. Αν ακούσει αυτά, φοβάμαι μη. Όχι, μη φοβάσαι τίποτα. Και μη φοβάσαι. Αγαπημένη μου, και μη φοβάσαι τίποτα. Κάνε τη μετάφρασή σου. Χαμηλώ στα μικρόφωνα έτσι, όταν συζητούν μεταξύ σου, για να μπορεί να καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι λέμε. Μας πάρουν για τρελούς. Όχι ότι δεν είμαστε, αλλά για θεότρελους. Την απάντηση για την έξοδο από το μνημόνιο θα τη δώσει ο λαός. Αλέξης Τσίπρας. Μας ρωτάτε, μα μπορούμε να ακυρώσουμε το μνημόνιο? Ομολογώ
ότι αυτό ακριβώς είναι το δράμα σας, ότι εσείς δεν μπορείτε. Για να είμαι ακριβής, καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί από μόνη της να ακυρώσει το μνημόνιο. Γιατί το μνημόνιο μπορεί να το ακυρώσει μόνο ένας, ο λαός με την ψήφο του. Μόνο αυτός, μόνο ο κυρίαρχος λαός μας με την ψήφο του μπορεί να ακυρώσει το μνημόνιο. Χειροκροτάτε. 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 Γίνεστε περισσότερο γελοί από ότι η πολιτική σας περί επιτυχίας. Χειροκροτάτε. Κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ να ακουστεί ο κύριος Αρχηγός με σεβασμό. Παρακαλώ. Άπειρος και νευρικός εδώ ο κύριος Τσίπρας. Έχασε το παιχνίδι. Θύμωσε, το έδειξε, αποκάλεσε γελίους τους συναδέλφους του, γιατί βεβαίως... Ήταν καλή εικόνα αυτή, κύριε Μάκη. Ηρωνική τη διαθέση, οι κύριοι από κάτω ή από εδώ που με ρωτάνε αν ήταν καλή εικόνα, τον χειροκροτάγανε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη λύση θα τη δώσει ο λαός. Τόσα χρόνια όμως που κοροϊδεύαν την κοινωνία εν ονόμα του ελληνικού λαού και τον έστερναν στις πλατείες και στα πεζοδρόμια, δεν σκέφτηκαν ότι εκεί την ώρα έπρεπε να σιωπήσουν, γιατί όποιος έχει λερωμένη τη φωλιά του, δεν βγαίνει έξω να φωνάζει και να... Ξέρετε γιατί... να λέει διάφορα. Κύριε Μάκη, να σ' ακούσω, γιατί έγινε αυτή η αντίδραση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία, ήταν πλάκα θα είχε. Όχι. Αν, μέχρι αν τώρα όμως ο κύριος Τσίπρας έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα στην ουσία ήταν μια υπεκφυγή των ευθυνών. Ότι αδυνατή και ο ίδιος, από ό,τι καταλαβαίνει, με αυτά που μπήκε στην Αμερική. Αδυνατούν οι κυβερνήσεις. Είπε δηλαδή αυτά τα πράγματα στην Αμερική, που ήταν μια πλήρης το άσπρο μαύρο από αυτά που λέει στην Ελλάδα. Και επειδή αυτά επισημάνθηκαν νωρίτερα. Όπα, όπα, εσείς δεν ξέρετε τι είπε ο Τσίπρας στην Αμερική. Έγραψαν δύο blogs, τρεις εφημερίδες, είπανε τρεις ανοησίες και προσπαθούν να δημιουργήσουν εικόνα για τον Τσίπρα. Καταρχάς, ένας άνθρωπος ο οποίος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα ήταν ανεπίτρεπτο να τον κοροϊδεύετε γιατί επισκέφθηκε την Αμερική. Όχι, δεν τον κοροϊδεύουμε γι' αυτό. Εσείς παρακαλάτε να σας δεχτεί κανένας πρόεδρος εκεί πέρα. Εκείνος επειδή έκανε δύο ταξίδια σε αυτό το επίπεδο είναι κατηγορούμενος. Σχολιάστηκε το γεγονός. Με βάζετε τώρα και κάνω το συνήγορο του Τσίπρα. Άλλο είπε και για το ευρώ, για την ευρωζώνη, ότι δεν μπορούμε να φύγουμε και άλλα λέει εδώ μέσα. Η διπλή διγλωσία. Και εδώ, ενώ μέχρι τώρα έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά. Τώρα έριξε τα βάρη στο λαό. Επικοινωνιακό λάθος. Δεν αποκαλείς γελίους τους συναδέλφους σου από το Βήμα. Συμφωνώ. Επειδή θύμωσες και επειδή αισθάνθηκες ότι σε ειρωνεύονται όταν χειροκρότησαν αυτό που είπες. Διότι αυτή ήταν μια πολύ κακή στιγμή, κοινοβουλευτική κακή στιγμή του κυρίου Τσίπρα. Το σημειώνω. Περισσότερο ο καλύτερος όλων, κατά τη γνώμη μου, ο πιο ουσιαστικός, περιεκτικός, ήταν ο άνθρωπος που αντιπαθώ πολύ, ο Βενιζέλος. Ο άνθρωπος ο οποίος θα καταστρέψει εντελώς το ΠΑΣΟΚ. Θα το φάει όπως δαγκώνει την πριζόλα. Θα το αφήσει από το 4,5, θα το πάει και στο 2,5. Γιατί ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να χαμογελάσει. Δείτε τον. Δείτε τον. Μπορεί να σπρίσει το σάλιο του, να ανέβει η αδρεναλίνη του, να σηκωθεί τρίχα όρθια. Δεν μπορεί να χαμογελάσει. Έχει αυτό το σύνδρομο που λένε του ανθρωποδιώκτη και δεν μπορεί να το αποβάλει. Δεν μπορεί να κάνει χιούμορ, να χαμογελάσει. Πολλοί αρχηγοί είχαν πάντοτε αυτή τη στόφα του αρχηγού να μπορούν να ανέχονται ακόμα και προσβολές, να τις διακομωδούν, ξέρετε, να εκτονώνουν την δυσαρέσκεια και την πίεση, να υποβαθμίζουν την ίδια την προσβολή. Εκείνος ανεβαίνει επάνω και θέλει όλο το πιάτο μαζί του, δικό του. Δεν γίνεται, πρέπει να φάει και ο διπλανός. Και δεν χαμογελάει, δεν χαμογελάει κύριε Κασί, πρέπει να το πείτε. Χαμογέλαρε αδερφέ λίγο. Είναι πράγματι ότι ο Βενιζέλος χθες ήταν από τους καλύτερους. Αν αφαιρέσουμε τα τελευταία λεπτά της ομιλίας του και το ότι παρασύρθηκε σε αυτή την αντιπαράθεση που δεν είχε λόγο να το κάνει. Απ' την άλλη πλευρά όμως να του δικαιολογήσω εν μέρη τη χθεσινή του έτσι νευρικότητα, γιατί δεν μπορεί συνέχεια να το κατηγορούν και να λένε ότι κοιτάξτε να δείτε το πρόβλημα είναι ο Βενιζέλος έκανε αυτό, ο Βενιζέλος έκανε το άλλο. Και ή του ΣΥΡΙΖΑ, εν τέλει σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με τα υποβρύχια,
Να πω κάτι, ότι όλος αυτός ο περίγυρος, και εύστοχα το τόνισε και το είπε χθες, όλος αυτός ο περίγυρος του Τσουχατζόπουλου σήμερα βρίσκεται δίπλα στο ΣΥΡΙΖΑ και ανέφερε και συγκεκριμένα ονόματα, να μην τα επαναλάβω. Η κυρία Κατσέλη ήταν το πρώτο βιολί στην κυβέρνηση την τελευταία του το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν υπάρχουν ευθύνες. Άρα. Και από την άλλη πλευρά, και αυτό που το είπε, ότι θα τα παιδάσει ένα-ένα και εν τέλει δεν ξέρω αν θα τα παιδίξεις, νομίζω ότι δεν είναι εκφράσεις. Και κάποια στιγμή πήγατε, και ειλικρινά δηλαδή, εδώ χρειάζεται να πούμε κάποια πράγματα. Άλλες οι εποχές του Ανδρέα του Παπανδρέου, που ήταν ένας λαϊκός ηγέτης και νομίζω ότι δεν μπορεί να τον φτάσει κανένας, και κάποιοι σήμερα που θέλουν να τον παρομοιάσω, νομίζω ότι κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, ή ακόμη και ο Καραμαλής. Εγώ δεν τον συμπαθούσα τον Καραμαλή τον γέρο. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως νομίζω ότι ήταν άλλες εποχές. Αυτό το χθεσινό επίπεδο, σας είπα, προσβάλλει την ελληνική κοινωνία και προσβάλλει και εμάς τους βουλευτές. Ειλικρινά, εγώ πέρασα από διάφορα με τη ρίζα. Ποτέ ως δήμαρχος δεν μπορούσα να συμπεριφερθώ κατά αυτόν τον τρόπο. Ακούστε. Είτε ακόμη και πρόεδρος, ας πούμε, σε ένα σωματείο. Δεν κατηγορώ τον κύριο Βενιζέλο για την άνεσή του. Καθώς γνωρίζετε, την προηγούμενη εβδομάδα βγάλαμε το καθαριστικό της δήλωσής του. Πληρώνει 10.530 τόσα ευρώ το μήνα. Με 27 ακίνητα και όντας σύζυγος μία από τις πλουσιότερες οικογένειες της χώρας. Αυτό τον καθιστά ευάλωτο στην κριτική του απλού πολίτη, ο οποίος. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα. Τι να κάνουμε τώρα, έχει τα λεφτά να βγει, να τα μοιράσει, θα τα μοιράσει. Όχι. Άλλο το θέμα εγώ δεν σας είπα να μοιράσει τα λεφτά. Άλλο το θέμα της φορολογίας, κύριε Μάκη, σε ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το πώς πρέπει να φορολογούνται και οι βουλευτές. Κύριε Κασί, και άλλο το θέμα των περιουσιακών στοιχείων. Εγώ είπα μόνο ότι τον καθιστά ευάλωτο. Δηλαδή, θέλει ένα χαμόγελο, ρε αδερφέ. Θέλει λίγη ουσία. Θέλει περισσότερη ουσία. Και βεβαίως χρειάζεται και μονομαχία. Καλό είναι και το ελπάσω όταν διεκδικείς την αξιοπρέπεια και τα δίκαια του λαού σου, όχι τα προσωπικά σου ωφέλη. Δηλαδή. Τώρα, νομίζω ότι και ο Βελιζέρος διεκδικεί τα δίκαια του λαού. Δεν είναι. Για να μην τον αδικούμε τελείως. Απ' την άλλη πλευρά όμως δεν μπορεί να ρίχνουν τόση λάσπη, ας πούμε, στον ανεμιστήρα και όποιον πιάσει. Γιατί να σας πω κάτι, εγώ αυτό το λίγο διάστημα, το 1,5 χρόνο που παρακολουθώ, και αν θέλεις, δεν είμαι από τη συμπάθεια στο Βενιζέλο. Παρότι ήμουν από τους ανθρώπους που τον στήριξα. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνω κι εγώ ότι έχει πάρα πολλά λάθη, και να σας πω ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν δίνει τη δυνατότητα ούτε σε μένα ως βουλευτή να το πω κάποια πράγματα. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα, αν θέλετε, σε έναν αρχηγό μιας παράταξης. Και πάμε τώρα στην κυρία Κουντουρά, η οποία είναι σάρξ εκ της σαρκός της Νέας Δημοκρατίας, ούσα και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάποτε, με τον κύριο Καμένο. Αποχώρησαν, έκαναν δικό τους κόμμα τους Ανεξάρτητους Έλληνες και τώρα ζευγάρωσαν με το ΣΥΡΙΖΑ. Τι γάμος κι αυτός. Κύριε Τριαντάφυλλοπουλέ, σας παρακαλώ, μην το κάνετε κι εσείς αυτό. Πώς, γιατί μην το κάνω εγώ αυτό. Θα με αφήσετε να σας πω γιατί ακούγεται συνέχεια αυτό και εγώ θυμώνω. Προτιμώ να περπατήσω ανάποδα στο ταβάνι παρά να με διαψεύσετε ότι έχετε γίνει φιλαράκια με τους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς. Μπορώ να σας απαντήσω. Και συνεργάζεστε σε επίπεδο αλλά πολιτικό. Αλλά θέλω να με ακούσετε όμως. Λοιπόν, ναι, αλλά να με οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και έχουμε συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές. Έχουμε λοιπόν πει ότι είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Θέλουμε όλους τους δυσαρεστημένους, όλους αυτούς που πιστεύουν σήμερα ότι το κυβερνητικό πρόγραμμα και αυτή η οικονομική πολιτική είναι πραγματικά αποτυχημένη, γιατί το ζούμε στο πετσί μας καθημερινά, να έρθουν να στηρίξουν εμάς, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Όμως υπάρχει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, επειδή είμαστε ένα κόμμα που είμαστε απέναντι στο μνημόνιο και ονομαζόμαστε αντιμνημονιακό κόμμα, να προσπαθούν να μας ταυτίσουν με το ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα αριστερό, επίσης αντιμνημονιακό κόμμα, για να μας παραστήσουν σαν μία ουρά των αριστερών. Γιατί αυτή είναι η επικοινωνιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μην έρθουν όλοι οι δεξιοί, αντιμνημονιακοί, δυσαρεστημένοι σε εμάς. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Εχθές ο Πρωθυπουργός της χώρας απευθύνθηκε στους ανεξάρτητους Έλληνες χωρίς καν να αναφέρει το όνομα. Φοβάται ακόμα και να αναφέρει το όνομα ανεξάρτητοι Έλληνες. Γιατί τους χαλάμε τη σούπα. Θέλουν, μας αποκαλούν κάποιοι άλλοι. Και αυτό ξέρετε γιατί. Γιατί όταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες βρίσκονται ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στους αριστερούς, η Νέα Δημοκρατία με μια επικοινωνιακή πολιτική εντυπώσεων και λάσπης
προσπαθεί να πει ή εμείς, ο μονόδρομος, ή η αριστερά ή έξω από το ευρώ ή η Χρυσή Αυγή. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε οι μόνοι που έχουμε μια σοβαρή πολιτική λύση. Καλά. Ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο δίνει λύσεις και προτάσεις. Με συγχωρείτε. Και αυτό, ο πόλεμος δεν είστε που γίνεται σε προεκλογική είναι περίοδο τώρα. Άρα λοιπόν. Ποιος σας κυνηγάει εσάς? Ένα λεπτό. Θα σας πω. Ποιος μας κυνηγάει πρώτα απ' όλα? Πέντε από τους ανεξάρτητους Έλληνες που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες τους κυνηγάει το ΣΔΟΕ. Και οι πέντε. Οι άλλοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και άνεργοι. Και άμα δεν έχουν πληρώσει την εφορία, τι θα γίνει? Ποιος σας είπε ότι δεν έχει πληρώσει την εφορία? Αν δεν είναι σωστή. Εγώ θέλω να μάθω ποιος από τους υπόλοιπους βουλευτές στα άλλα κόμματα έχει το ΣΔΟΕ μέσα. Τους ψάχνει το ΣΔΟΕ. Σας πληροφορώ τους ότι ψάχνει... υπάρχει μία λάσπη, κυρία Κουντουρά, ένα λεπτό. Πόλεμος, ένα λεπτό. Όταν το ΣΔΟΕ, όταν η εφορία λαδωνόταν και τάρπαζε και δεν έψαχνε, την κυνηγούσαμε. Τώρα που η εφορία πάει να κάνει τη δουλειά της, να κάνει τη δουλειά και της. Να τους κυνηγήσει, βεβαίως την ξανακυνηγάμε. Και να δεν γίνεται. Απλά σας μιλάω για μας, επειδή είμαστε στοχοποιημένοι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα περισσότερα, μας κυνηγάνε παντού. Υπάρχουν άλλα μέσα τα οποία δεν μας αναφέρουν καν τις ανακοινώσεις μας, τα δελτία τύπου, και ξαφνικά βλέπουμε παντού οι ανεξάρτητοι Έλληνες με τους Σιριζαίους. Να σας πω κάτι. Να σας πω εγώ κάτι. Να τελειώσω, να βάλω μια όταν τελεία. Όταν ήρθε ένα χαρτί ότι με ερευνά το ΣΔΟΕ για 2 χρόνια, στην αρχή θύμωσα. Ναι. Γιατί πραγματικά με είχε ξαναψάξει, είχαν 2-3 φορές ασχοληθεί μαζί μου και επειδή ο έφορας της γειτονιάς τους είπε πάρτε δρόμο γιατί θα ντραπείτε αν δείτε τη δήλωσή του και πόσο προσεκτικός είναι, δεν θα έχετε... Έτσι τους είπε ο έφορος, προσέξτε. Σας καταλαβαίνω. Γιατί πήγαν και εκεί να ψάξουν. Για μένα πρέπει να κάνουν τη δουλειά. Όταν όμως το καλοσκέφτηκα, είπα, δεν πρέπει να διαμαρτύρεσαι. Διότι κυνηγάς αυτό που θέλεις να κάνουν και το κάνουν. Και το κάνουν και σε σένα και το κάνουν σε όλους διαφορετικά. Δεν θα μαζευτεί. Το θέμα είναι ποιους φορολογείς πόσο, με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο. Δηλαδή, πληρώνει ο άλλος ο κύριος δίπλα μου, ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος, ανάλογα ποσό με αυτό που θα πληρώσω εγώ με το μισθό μου. Αυτό θα κυνηγήσεις τώρα. Και φυσικά, εάν κάνουν τη δουλειά τους σωστά, που φαίνεται. Ότι δεν έχω αντίρρηση. Κάτι έχει αρχίσει αν να κινείται. Αν όμως κάνανε καλά τη δουλειά τους, κυρία Τριαντεφυλόπουλε, θα πιάνανε και τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο και δεν θα βάζανε όλους αυτούς τους σκληρούς και βίαιους φόρους στους αθώους να πληρώνουν 2 και 3 φορές το σπίτι τους επειδή είναι επαρκείς και ανίκανοι να πιάσουν αυτούς που πραγματικά έπρεπε να πληρώσουν. Είμαστε όλοι θύματα αυτής της ιστορίας. Βεβαίως και είμαστε όλοι θύματα. Δηλαδή τώρα ποιος τιμωρείται? Τιμωρείται ο νοικοκύρης. Ακριβώς. Ο νοικοκύρης που έκανε αποταμίευση. Πληρώνει το σπίτι του, το αυτοκίνητο, το εξοχικό του. Ο νοικοκύρης που έχτισε τούβλο. Ακούστε, ο νοικοκύρης ο καλός και ο Μερακλής. Ο Μερακλής. Αυτός ο οποίος όχι, δούλεψε όλη όχι, του τη ζωή να αποκτήσει ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο και ακούστε, ένα εξωτικό. Και σήμερα μπορεί Μερακλής, να είναι άνεργος. Ο Μερακλής, να το πείτε αυτό. Γιατί είναι τσαπατσούλιδες. Άμα πάτε δείτε τι χτίζουν, τι βάφουν και πώς στολίζουν τα σπίτια τους οι περισσότεροι, θα το βάλετε στα πόδια για την αισθητική τους. Και πηγαίνουν μετά στην Ελβετία. Τι ωραία χώρα, τι ωραία σπίτια, τι ωραίες αμπλές. Ο Έλληνας όταν είναι νοικοκύρης, είναι τακτικός. Είναι αποταμιευτής και πάει και κάνει ένα καλό σπίτι, έρχεται εκ των υστέρων το κράτος και του δίνει 2 χοντρές φαλιάρες. Πότε? Όταν δεν έχει, δεν είναι στην παραγωγική του ακμή να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα. Και σας ερωτώ εγώ τώρα, τι θα γίνει ρε μάγκες? Έχω ένα σπιτάκι, το φτιάξα με κόπους μιας ζωής και επειδή θα έχω να πληρώσω τα χαράτσια και θα μου το πάρετε? Και το έχω πληρωμένο τόσα χρόνια. Ναι. Συνέχεια μπορεί. Ακριβώς αυτό θα μου το πάρετε. Ακριβώς το συντηρώ, αυτό. Το φτιάχνω, δεν το νοικιάζω, δεν έχω έσοδο. Δεν ζω από αυτό το σπίτι. Ζω σε αυτό το σπίτι. Και θα έρθετε να μου το πάρετε. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ θέλουν να φορολογήσουν τα αγροτεμάχια. Είχαν βγει και λέγανε τις στάνες, τα κοτέτσια κλπ. Και γι' αυτό καμιά φορά στεναχωριέμαι και λέω πόση υποκρισία μπορεί να υπάρχει από τους συναδέλφους οι οποίοι πάνε και διαμαρτύρονται γιατί ένα παιχνίδι πάλι επικοινωνιακό είναι το σπίτι του Χότζα. Δηλαδή πάμε, τα βάζουν λοιπόν όλα μέσα. Και εξαιρούνται με παράπονα από τους κυβερνητικούς βουλευτές τα κοτέτσια και οι στάνες, έτσι ώστε να πούνε: αχ, ευτυχώς θα μας φορολογήσουν τα σπίτια και μόνο τα αγροκτήματα. Μα θα μας τα πάρουν όλα, δεν θα μας αφήσουν τίποτα. Και ξέρετε κάτι, έχουν πέσει σαν πυράβλες πάνω και στο τελευταίο ευρώ. Γέλια στη Βουλή. Γι' αυτό γράψαμε έτσι στο Zoogla.gr. Γέλια στη Βουλή, γράψαμε στον τίτλο της πρώτης σελίδας. Τα κλάματα τα άφησαν για τους φορολογούμενους Έλληνες πολίτες. Είδα το πραγματικά σαν μια ευκαιρία. Σαν μια ευκαιρία να σταματήσετε να μιλάτε για ιστορία επιτυχίας πάνω στα κοινωνικά ερείπια, είναι ντροπιαστικό για αυτούς που μας ακούνε, να παραδεχτείτε το αυτονόητο ότι δεν πάει άλλο με τη Τρόικα, διότι ξέρετε μία φορά είναι λάθος,
Δεύτερη φορά είναι βλακεία, τρίτη φορά όμως είναι έγκλημα. Η συνέχεια του λάθους συνιστά συνειδητή εγκληματική πράξη κατά της πατρίδας και του λαού μας που βυθίζεται στην ανθρωπιστική κρίση. Ξεκινήσατε, κύριε Τσίπρα, απόψε την πρόταση Μομφής για να μας ρίξετε και ζητήσατε στο τέλος να παραιτηθούμε μόνοι μας. Κύριε Τσίπρα, τη χάρη αυτή δεν θα σας την κάνουμε. Εκλογές θα γίνουν το 2016, κύριε Τσίπρα. Είπε ο κύριος Βενιζέλος σήμερα ότι προσχωρήσατε στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Μπράβο σας. Το κάνατε και αυτό. Και τον κουβαλάτε και στις πλάτες σας. Αντιλαμβάνομαι, είναι βαρύ το φορτίο. Το κάνατε και αυτό όμως, για να γίνετε πρωθυπουργός. Μπράβο σας. Έπρεπε να γίνετε πρωθυπουργός. Μάλιστα, το καταφέρετε. Τώρα όμως, κύριε Πρωθυπουργέ, που γίνατε πρωθυπουργός 15 μήνες, πώς αισθάνεστε? Αισθάνεστε πετυχημένος, ήσυχος? Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι. Κοιτάξτε με, δεν είναι κακό. Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι, κοιμάστε ήσυχος τα βράδια, κύριε Πρωθυπουργέ? Με την ίση και την αμετροέπεια έχετε ίση, έχετε αμετροέπεια και τώρα το ρίξατε στο ψυχογραφικό. Κοιτάω από εκεί για να μην γελάω. Μπράβο, χειροκροτήστε. Χειροκροτήστε. Αλλά δεν είστε για γέλια, για κλάματα είστε. Σίγουρα παίζετε θέατρο. Και δεν μιλάω βέβαια για τα επεισόδια αυτά τα αστεία που έστησαν ως θεατρική παράσταση χθες πριν από τα δελτία των 8 για να φτιάξετε ένταση από το τίποτα και για να καλύψετε την κάφα της πρότασης Μομφής την οποία αμφισβητούν ή διακομωδούν ακόμα και δικοί σας. Άλλωστε αυτή η θεατρική παράσταση απέτυχε γιατί δεν ήταν καν θέατρο. Ήταν Καραγκιός Μπερντές, κύριε Τσίπρα. Και τίθεται βέβαια το ερώτημα. Γιατί υποχρεούται ο κύριος Τσίπρας να παίζει θέατρο? Γιατί απλούστατα σας τελείωσε η πολιτική. Άντε και φημώσατε την ΕΡΤ. Άντε και χαρίσατε και τις ψηφιακές άδειες στους καναλάρχες. Ψωμί ποιος θα δώσει στους πεινασμένους? Στέγη ποιος θα δώσει στους άστεγους? Ελπίδα και αξιοπρέπεια στη νέα γενιά αυτού του τόπου ποιοι θα δώσουν? Οι καναλάρχες, οι ντερμπεντέριδες δημοσιογράφοι των Δελτίων των 8 ή τα ΜΑΤ με τα οποία κλείνεται και φημώνεται κάθε απεργιακή κινητοποίηση? Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κρυφτεί, αλλά οι παλιές συνήθειες δεν τα αφήνουν. Και πάνω στη στενοχώρια τους ήρθε και η δήλωσή σας από το Τέξας. Και προκάλεσε η δήλωση αυτή τεράστιο σοκ όχι σε εμάς, στο εσωτερικό σας. Τι τους είπατε? Για να είμαστε δίκαιοι, το σωστό τους είπατε. Μια έξοδος από το ευρώ δεν θα ωφελήσει κανέναν. Αντιθέτως, θα πυροδοτήσει σοβαρά νέα προβλήματα, διαχείριση ενός ασταθούς νέου νομίσματος, σωστό, φαινόμενα bank run, σωστό, πληθωρισμό, σωστό, φυγή κεφαλαίων και ανθρώπων, σωστό. Για το λόγο αυτό και μόνο η Ελλάδα, είπατε, δεν θα έπρεπε και δεν θα το κάνει να εξέλθει από την Ευρωζώνη. Πώς είπατε? Ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας. Αυτό ακριβώς σας λέγαμε και εμείς. 1,5 χρόνο. Πείτε μου τώρα, κύριε Σαμαρά, γιατί έχει απαλλαγεί ο ιδιοκτήτης του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος από την καταβολή ΦΠΑ που υπολογίζεται 700 εκατομμύρια ευρώ, αν υπάρχει κανένας κακομοίρης επιχειρηματίας και χρωστά 10 χιλιάρικα, μπαίνει φυλακή. Από αυτούς γιατί δεν τα διεκδικούμε? Μας περισσεύουνε και δεν τα διεκδικούμε? Να σας απαντήσω εγώ σε όλα αυτά τα γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί είστε μια κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ελαχίστων. Γιατί η διαπλοκή, η λαμογιά, η υπόγεια, η υποβρύχια, η εισφοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή των μεγάλων συμφερόντων, αν ήταν μια φορά πρόβλημα τα χρόνια πρώτου μνημονίου, τώρα είναι 10 φορές πρόβλημα.
Όπα, αυτό δεν το είχα προσέξει. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στη φοροδιαφυγή, στο ΦΠΑ που δεν πληρώνει το ιδιοκτήτης του, οι Γερμανοί δηλαδή, πες τον κύριο Βόιτ εκεί. Το αεροδρομίο. Το αεροδρομίο είναι ένα θέμα το οποίο το αποκάλυψε το Zoukla.gr και η εκπομπή μου. Βεβαίως. Και έχουμε κάνει και ερωτήσεις οι ανεξάρτητοι Έλληνες για αυτό το θέμα. Και είχατε κάνει και ερώτηση εσείς τότε. Και ρώτησε ο Τσίπρας το ψωμί του εργαζόμενου για του πολίτη. Πού είναι το ψωμί? Σωστά κύριε Τσίπρα, για το ψωμί έπρεπε να μιλήσετε. Όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζονταν. Και τώρα όταν δείτε τι λέει ο κόσμος για την πρόταση Μομφής που υποβάλατε, φοβάμαι ότι θα στενοχωρηθείτε πάρα πολύ. Γιατί από εδώ και πέρα, ένα κόμμα όπως είναι αυτό, δηλαδή ένα κεντροαριστερό κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λυπάμαι που δεν είναι εδώ εκπρόσωπος. Ορίστε. Δεν θέλει να τοποθετείτε στην κεντροαριστερά. Πού τοποθετείτε? Στην αριστερά. Ένα αριστερό κόμμα λοιπόν. Είδατε. Ευτυχώς που είναι. Όχι, το είπε και από το Βήμα. Πασόκ εδώ και με διορθώνει. Κεντροαριστερό είναι, σας έχει πάρει την εκλογική πελατεία σας. Μόνο το Πασόκ έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Σας πήρε. Εντάξει, σας είπα ότι. Είδατε ότι ο Πασόκ έχει πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κουντούρα. Αν πήγαινε στους ανεξάρτητους Έλληνες, ξέρετε πόσο χαρούμενη θα ήταν η κυρία Κουντούρα. Αλλά στενοχωριέται γιατί ο Πασόκ πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Στους ανεξάρτητους Έλληνες έρχονται από όλους τους χώρους. Γιατί εμείς το συζήταγα πριν με τον κύριο Καμίλιο. Γιατί κοροϊδεύετε ότι όλο το Πασόκ. Φωνάζουμε και τους δεξιούς και τους αριστερούς όλους απέναντι όλο το Πασόκ. Στην καταστροφική αυτή οικονομική πολιτική. Αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, επειδή λείπει και ο εκπρόσωπος, όπως είπα, που λόγω εμπείρητης κατάστασης δεν μπόρεσε ο άνθρωπος να είναι εδώ από το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής. Λέω λοιπόν ότι με το ψωμάκι πρέπει να ασχολείστε. Τα άλλα, οι θεατρικές παραστάσεις, η εικόνα που είδαμε της κυρίας Κωνσταντοπούλου, αυτή η επιδαύριος εικόνα, που ήταν πίσω από τα μάτια χωρίς να την πειράζει κανένας και φωνάζει «Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια!» Μια φωνή ακουγόταν από το βάθος να ζητάει βοήθεια μόνη της χωρίς να την πειράζει κανένας. Δεν έχει πάει σε καμιά διαδήλωση να δει τι ξύλο πέφτει. Δηλαδή, εκεί τι θα φώναζε? Η κυρία Μακρύ που ήταν μέσα στα κάγκελα. Μην είστε πιο κόσμιος με την κυρία Μακρύ τώρα. Πηδάει τα κάγκελα. Είναι φράση αυτή. Η κυρία Κασί πηδάει τα κάγκελα. Είναι στα κάγκελα πάνω. Είναι. Ακούγα την κυρία. Έβλεπα τη γυναίκα αυτή γιατί είχαμε ζωντανή μετάδοση. Δεν την πείραζε κανένα. Και φώναζε μόνη τη βοήθεια. Και ακουγότανε από πίσω. Νόμιζε ότι στην επίδαυρο. Βοήθεια. 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 Ποσά θέλει βοήθεια ο κόσμος. Δεν θέλει να πηγαίνετε πίσω από τα κάγκελα να φωνάζετε βοήθεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε τώρα στον κύριο Ηλιάδη. Ο κύριος Ηλιάδης, Στέφανος Ηλιάδης, επιχειρηματίας θεάτρας σε μια πόλη κοντά στη Φραγκφούρτη. Το λέμε έτσι γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τώρα ποια πόλη είστε στη Γερμανία. Δέχτηκε πιέσεις από τον Διευθυντή Πολεοδομίας της πόλης των Γερμανών να πληρώσει ένα φακελάκι για κάτι το οποίο δικαιούτο. Είναι έτσι? Σωστά, αλλά θα ήθελα να πω έτσι, να επαναλάβω ένα τηλεφώνημα που είχα προχθές με κάποιο φίλο μου όσο αφορά την πολιτική της Ελλάδος, συμμαθητή μου δηλαδή, εγώ ζω στη Γερμανία, αυτό στην Ελλάδα. Εγώ προσωπικά δεν ανήκω σε κανένα κόμμα, δεν έχω ψηφίσει μέχρι σήμερα και ούτε θα ψηφίσω ποτέ. Γιατί απλώς δεν με αντιπροσωπεύει κάτι από αυτά. Δεν είμαι ούτε αναρχικός ούτε τίποτα. Έχω δημοκρατικές ιδέες, αλλά δεν τις αντικατοπτρίζονται πουθενά. Δεν υπάρχει εικόνα. Γιατί όλοι ονομάζονται δημοκράτες, αλλά κάθε άλλο από αυτό. Και στη συζήτησή μου λέει ο φίλος, μου λέει Στέφανε, ξέρεις κάτι? Λέω τι, μπορεί να απαντήσει κάτι? Λέω τι. Λέει τι διαφέρει λέει, σήμερα την πολιτική της Ελλάδος από τη δικτατορία? Με το λέω οι πολιτικές διώξεις. Μου λέει όχι, αυτές τις είχαμε και τότε, μου λέει. Λέω τι. Τότε μπορούσαμε καλύτερα, λέει. Καλά, έτσι είπε. Ο λαός περνούσε καλύτερα. Καλά, σου παρακολουθούμε τώρα. Ήσουν στη Γερμανία, ήσουν στην Ελλάδα σε τότε. Ζούσες τότε? Εγώ έφυγα το 79 στην Ελλάδα. Ωραία. Πότε έφυγε? Το 79. Έφυγες από την Ελλάδα? Ναι. Έζησες. Πότε γεννήθηκες? Το 61.
Ήμουν μικρό τότε εγώ. Ναι, και εγώ ήμουν στο γυμνάσιο, ήμουν το 56, δεν είμαι πολύ μεγάλο από σένα. Αλλά δεν νομίζω όμω. Εκτό αν ήσασταν μια δεξιά οικογένεια και δεν πέρασε κανένα. Δεν ακούσατε τι είπα. Δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Εντάξει, τότε δεν ανήκει. Ο πατέρα μου ανήκει. Τώρα δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Σε παρακαλώ πολύ, τώρα εσύ. Δεν μπορεί να μην ανοίξει κανένα κόμμα. Αν εξηγήσετε, γιατί αυτό που του είπε ο φίλο του, εγώ το έχω ακούσει από αριστερού και κομμουνιστέ. Ότι ακόμα και επί Χούντας ούτε χρέη είχαμε και ο κόσμος παίρναγε καλύτερα. Και το έχουν πει και κομμουνιστές χρέη είχαν, και αριστεροί μέσα στη Βουλή. Μην, και μην ξανακούσω τέτοια πράγματα από μέσα. Κάτι, είστε ανιστόρητοι και εγώ. Τα... Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Δεν τα λέει αυτά, αλλά μην τον κατηγορείτε ότι επειδή είναι δεξιός. Τα έχουν πει κι άλλοι αυτά. Κυρία Κοντουρά. Είναι έλλειψη ιστορικής και... Κυρία Κοντουρά, ακούστε κάτι. Να ξέρετε κι εσείς κάτι. Ο κόσμος προκειμένου να υπερβάλλει επειδή περνάει άσχημα. Κατάλαβα τι λέει. Λένε πολλά. Ακούστε. Και δεν τα λένε μόνο τα ψήφισα. Βγαίνετε σήμερα, αυτό λένε. Τότε πήρουσαν καλύτερα. Ακούστε. Η στήρα πολιτική δική σας... Και δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσει ένα στον δρόμο νύχτα. Κυρία Κοντουρά, σας παρακαλώ. Πρόμενα. Δεν θα επιτρέψω να προχωρήσουμε σε αυτή την κουβέντα. Θεωρώ δεδομένο ότι όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ έτσι, αποκηρύσουμε με τα δελιγμίας οποιαδήποτε τέτοια σκέψη που έχει σχέση με χούντες και ιστορίες, η χώρα μας πήγε 40 χρόνια πίσω. Το αν δεν είχε χρέη χούντα που είναι αληθές, είναι γιατί η Ελλάδα δεν είχε βγει στις διεθνείς αγορές. Η Ελλάδα ήταν πολύ φτωχή. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό δεν είναι ένα καλό επιχείρημα. Όταν οι άνθρωποι που βασάνισαν, σκότωσαν, κορόιδεψαν, εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό, έχασαν τη μισή Κύπρο, δημιούργησαν τόσα δεινά, πήγαν τον τόπο 40 χρόνια πίσω, έρχονται από κάποιους ανόητους νοσταλγούς να δημιουργήσουν στην χώρα μας την εντύπωση ότι επί δικτατορίας τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ας μην το κουβεντιάζουμε, γιατί τότε θα κάνουμε μια αστεία κουβέντα. Ένα παράδειγμα έφερε προφανώς ο κύριος Ηλιάδης για το πού έφτασε η αγανάκτηση του κόσμου. Δεν εννοούσε ούτε ο ίδιος φυσικά, ούτε διανοείται. Δεν είναι διότι... ούτε ο ίδιος καν. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας. Ζει στη Γερμανία. Και στη Γερμανία, όπως γνωρίζετε, ζουν με το φάντασμα του ναζισμού που θα τους κυνηγάει σε όλη τους τη ζωή. Αν ρωτήσετε και τον κύριο Βόιτ, θα τον ρωτήσω εγώ σε λίγο, θα δείτε τι έχει να σας πει. Κύριε Βόιτ, λένε εδώ η παρέα μας ότι όταν ήταν οι συνταγματάρχες και η Χούντα στην Ελλάδα, ο λαός μίσησε τόσο πολύ και υποφέρει από τη δημοκρατία που τολμάν μερικοί να πούνε ότι επί δικτατορίας ο κόσμος ζούσε καλύτερα. Το λέω αυτό για να δώσω το χρόνο να του εξηγήσει τι συζητάμε. Λοιπόν, όταν υπήρχε δικτατορία, με τα ξερονήσια, με τους κυνηγημένους, με τους αριστερούς στη Γιάρο και τους αυτούς τους βρωμόμπατσους που έβγαιναν στον δρόμο με τα όπλα και βάραγαν στο ψαχνό, το ξύλο, τα βασανιστήρια. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία, λοιπόν, γεννιούνται ακραία φαινόμενα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε εσείς, που έχετε ζήσει σε μια χώρα η οποία γέννησε τον ναζισμό, τη Γερμανία, πώς αισθάνεται ο Γερμανός σήμερα πολίτης για αυτά που συνέβησαν τότε εκείνη την εποχή επί Χίτλερ. Ja gut, also ich glaube, dass die jüngeren Leute, die heute in Deutschland leben, zwar diese Zeit nie erlebt haben, Gott sei Dank, aber durchaus bewusst mit dieser Sache umgehen und auch wissen, was in dieser Zeit geschehen ist. Aber auch ich selbst bin ein Vertreter, der der Meinung ist, dass man irgendwann da auch mal einen Schnitt machen muss und muss sagen, das ist unsere Vergangenheit, mit der müssen wir leben, mit der werden wir leben, aber wir müssen auch nach vorn schauen. Η γνώμη μου είναι και εγώ αυτής της άποψης, είμαι και αυτήν να αντιπροσωπεύω, ότι κάποια στιγμή πρέπει όμως να τραβήξουμε μία γραμμή και να πούμε ναι, αυτό είναι το παρελθόν, αυτά είναι τα ιστορικά γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να προχωρήσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά και να μην επαναλαμβάνουμε συνεχώς αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Είδατε πώς αντιδρούν οι Γερμανοί όταν τους θέτει στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν θέλουν ούτε να το κουβεντιάζουν, δεν τους αρέσει διόλου αυτή η ιστορία. Είναι μια ντροπή να κουβαλήσουμε και εμείς μερικές ντροπές στην πλάτη. Όχι, φυσικά. Λοιπόν, και το διδάσκονται στο σχολείο.
Δηλαδή στο σχολείο είναι ένα μάθημα καθημερινό για τα νέα παιδιά ότι κοιτάξτε, έγινε ένα λάθος στο παρελθόν, το οποίο δεν πρέπει να επαναληφθεί, το οποίο έτσι βύθισε στο αίμα όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε εσάς κύριε Ηλιάδη. Για πείτε μας, γιατί εδώ υπήρχε εντύπωση και εγώ ότι στη Γερμανία λειτουργούν όλα άψογα, όπως σε επίπεδο φακελακίου εννοώ. Ότι δεν λαδώνονται, ξέραμε ότι λαδώνει η Siemens στην Ελλάδα για να πάρει δουλειές. Λάδωσε τη μισή Ελλάδα, τους μισούς. Άλλο, αλλά στη Γερμανία το φακελάκι δεν ισχύει και όντως στα νοσοκομεία από εδώ από εκεί στις υπηρεσίες δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Εσείς πώς κατορθώσατε να μπλέξετε σε μια τέτοια περιπέτεια και πείτε τι συνέβη στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Δεν το κατόρθωσα εγώ, δεν το κυνήγησα, ήρθε από μόνος του. Ήρθε από μόνο του. Το 2000... Συγγνώμη, θέλει να πει κάτι ο κύριος Βόιτ. Ναι. Το 2000 πήρα ένα μαγαζί, το οποίο ήταν τελείως εγκατελειμμένο, παλαιότερα ήταν βενζινάδικο, αλλά ήταν πριν από μένα πιτσαρία, έτσι, μικρή. Και είχε έξω όμως ταράτσα, μεγάλη ταράτσα. Το ανέλαβα εγώ, έκανε μεγάλη ανακαίνιση και το έδωσα κάποια άλλη ωραία μορφή σήμερα. Παλιά ήταν σκουπιδότοπο, να το πούμε έτσι. Το 2000 το ανέλαβα εγώ. 30 χρόνια πιο μπροστά ήταν μαγαζί και 3 χρόνια αργότερα έκανα μια επέκταση κτιρίου με την άδεια του ιδιοκτήτη και μετά από κάποιο που γίνανε όλοι οι τυπικοί έλεγχοι όλα καλά, ξαφνικά, ας το πούμε έτσι, 33 χρόνια αργότερα, ανακάλυψε η υποδομία της περιοχής του Landkreis Darmstadt, δηλαδή είναι του κύκλου του Darmstadt, γιατί είναι διαφορετικές οι τομείς, ότι ο δικός μου, η δικιά μου ταράτσα, ας το πούμε έτσι, που μου λείπει η ελληνική λέξη αυτή τη στιγμή, έξω, το εξοχικό, ο χώρος της αυλής, δεν έχει άδεια οικοδομής. Ενώ όμως η τοπική αγρονομία μου είχε δώσει άδεια για να είχα πάρει την άδεια όλου του χώρου. Σαν κοντισιόν, είχα άδεια για όλο το χώρο. Μετά από 33 χρόνια υπηρεσίας, λειτουργίας μάλλον. Πού να γνωρίζω εγώ, ούτε του η αγρονομία δεν ήξερε ότι στη Γερμανία για μια καρέκλα και ένα τραπέζι χρειάζεσαι άδεια οικοδομής. Λέγα, διάλογο, τι έγινε, εδώ μου εσείς μου πουλήσατε πριν από 3 χρόνια άδεια, επιτρέπετε. Ναι, λέει, από εμάς είναι, αλλά εντάξει. Μα η υποδομία δεν μας ενδιαφέρει καθόλου εμάς, τι κάνουν αυτοί. Ο ένας δεν ήξερε να ξέρει τι πρέπει να κάνει ο άλλος. Υπάρχουν και εκεί συγκρούσεις. Δεν με νοιάζει τι κάνουν αυτοί, δεν μου κάνει. Σε ελληνικότερο βαθμό ευτυχώς. Ωραία. Μια καλή πορεία, μιλάμε, κάνουμε, φτιάχνουμε τίποτα. Παίρνω ένα γράμμα την πολυδομία. Ακριβώς τέλη Απριλίου ήταν το 2003 και λέει από 1η Μαΐου κλείνει ο χώρος της αυλής. Που αν δείτε το μαγαζί, δεν ξέρω αν έχετε εικόνες, κατεβάσει εικόνες, θα δείτε ότι αυτό το μαγαζί, άμα το κλείσει στην αυλή το καλοκαίρι, το κλείσει τελείως. Όλο το χρόνο περιμένεις να έρθει το καλοκαίρι για να δουλέψει, γιατί έξω έχει 100 καθίσματα και μέσα είναι μικρό. Και μου δίνουν προθεσμία μερικές μέρες να κλείσω. 1η Μαΐου θα κλείσω. Μα δεν γίνεται να κλείσω το μαγαζί. Άμα κλείσω την αυλή, έκλεισα τα πάντα. Πράγμα που σημαίνει, βάζω λουκέτο και φεύγω. Καταστρέφομαι. Με το Ράινα μαζί προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα ραντεβού με τηλεφωνήματα, με γράμματα, τι να κάνουμε. Και φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε κάποια αίτηση για τον κήπο, για την αυλή έξω. Κάναμε αυτή την αίτηση, να μην κάνουμε το ιστορικό πολύ μεγάλο. Μετά από αλληλογραφία του Ράινα, πολυδομία και ούτω καθεξής, εδώ εκεί, φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε ένα ραντεβού και τηλεφωνήματα με τον κύριο Άξτ, που ήταν ο διευθυντής της πολυδομίας και είναι ακόμα, του βγαίνει προσεχώς σύνταξη νομίζω. Κάναμε ένα ραντεβού στο γραφείο του κύριου Άξτ, η κυρία Χέρμαν, η υπεύθυνος της υπηρεσίας, ο Ράινα, ο κύριος Άξτ και εγώ. Πάμε στο γραφείο του κύριου Άξτ και συνήθως όταν έχεις ραντεβού με κάποιον στην κάποια υπηρεσία, είναι πάντα ο φάκελος ήδη στο γραφείο. Πολύ πιο μπροστά κιόλας, από το πρωί. Από την άλλη, την προηγούμενη κιόλας είναι στο γραφείο πάνω. Παίρνουμε στο γραφείο, λέει ο κύριος Σάξ, πού είναι ο φάκελος του κύριου Ηλιάδη, λέει η κυρία Χέρμαν, δεν το έχω βρει πουθενά. Κοιτάνε δεξιά-αριστερά πουθενά ο φάκελος. Λέει ο Ράινα, εγώ πάω κάτω και κοιτάω στο γραφείο, η κυρία Χέρμαν λέει, εγώ πάω στο αρχείο. Φεύγουν αυτοί. Και ανοίγω ένα διάλογο με τον κύριο Άξο, τι θα γίνει εδώ πέρα. Λέω, δεν μπορώ να κλείσω το μαγαζί. Αν κλείσω το μαγαζί, την αυλή, έκλεισα τα πάντα. Τελείωσα. Και σε αυτό το μαγαζί είχα βάλει πάρα πολύ, είχα ρισκάρει πάρα πολλά και με δάνειο. Γιατί είπαμε, ήταν βενζινάδικο, ήταν ρήπιο και έγινε μετά κάτι υπέροχο. Αλλά αυτά κοστίσαν. Όλα αυτά με δάνεια.
Δεν είχα κανένα παπά που να μου τα έδωνα. Και στην συζήτηση πάνω μου λέει: εντάξει, εμείς θέλουμε να σας βοηθήσουμε, δεν θέλουμε να σας καταστρέψουμε. Μην σκέφτεστε έτσι, και μπορούμε να βοηθήσουμε το πρόβλημά σας. Και μου λέει: με 6.000 ευρώ θα λυνόταν το πρόβλημά σας. Εγώ βρίσκομαι μεταξύ στο τέλος του χείλους του γκρεμού, με τη φάση του. Όταν μου λέει: όταν μου κόβουν τα πάντα, δεν παίρνει άδεια. Μα του λέει: δεν έχω τόσα χρήματα να σας δώσω. Έλα, μου λέει: το ξέρεις την πατρίδα σου. Τι? Το γνωρίζει την πατρίδα σου. Ενημερωμένος. Ναι. Ναι. Εγώ είχα μαζί μου εκείνη την ημέρα, είπαμε, στριμωγμένο στη γωνία με τις πλάτες στον τοίχο. Είχα μαζί μου 1.300 ευρώ που είχα να πάω για ψώνια μετά από εκεί, ήθελα να πάω για ψώνια για το μαγαζί. Του λέω μαζί μου 1.300 και τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σα δώσω μια και καλή. Λέω δεν γίνεται. Βρίσκομαι σε φάση που δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να δουλέψω το καλοκαίρι, του λέω, για να βγάλω χρήματα, να δώσω χρήματα. Εντάξει, μου λέει, θα μόνο με δώσεις. Και μου δίνει ένα χαρτάκι μικρό που είχε γραμμένο αυτό. Έγραφε πάνω Wallstrasse 7, Dieburg. Δηλαδή η οδό του. Ναι. Η διεύθυνσή του. Ρίξτε μου, λέει, στο γραμματοκιβώτιο. Μετά έρχεται ο Ράινα και η κυρία Χέρμαν. Δεν βρέθηκαν ποτέ τα άκτα. Λέει ο κύριο Άξτ. Α, εδώ από κάτω ήταν το σιωρά, δεν τα είδαμε. Ο κύριο Ράινερ με ποια ιδιότητα βρισκόταν εκεί? Δικό μου πολιτικό μηχανικό. Αυτό έκανε τα σχέδια, γιατί μετά κάναμε άδεια αίτηση για το λεγόμενο οίκημα. Και μετά ξαφνικά ο φάκελός μου που δεν είναι πουθενά βρέθηκε ακριβώς από κάτω από το γραφείο. Όταν εμφανίστηκε ο κύριος Ράιναρ, για τον οποίο κύριο Ράιναρ ήξερε αυτός ότι ήταν πρώην διευθυντής πολεοδομίας. Ναι, 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 το γνωρίζει. Τον γνώριζε. Είχαν και ελάχιστες επαφές μαζί μου παλιότερα. Μάλιστα. Αλλά ο Ράιναρ ήταν, ας το πούμε έτσι, σε βαθμό κατώτερος σε μια μικρότερη περιοχή. Mm-hmm. Ο Ράιναρ δηλαδή όταν κάνουν αιτήσεις, κάνουν αυτή τη μεγαλύτερη υποδομία. Στην περιφέρεια. Ναι. Ήταν, ο κύριος Σάξ είναι συγκεντρική, ας το πούμε έτσι. Αυτός αποφασίζει ακόμα για τις αιτήσεις. Και ενημερώθηκε ο κύριος Ράινερ ότι ζητούσε φακελάκι ο διευθυντής. Πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα. Δεν τόλμησα να το πω τότε, γιατί δεν ήξερα να είναι σωστό ή λάθος. Και αργότερα πάλι στην φάση, αφού πριν πάρω την άδεια, ο χρόνος κάναμε τις αιτήσεις, αφού γυρίσαμε να ελπίσω, λέει εντάξει, κάνει την αίτηση και εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, θα γίνουν όλα καλά. Και πράγματι έτσι έγινε. Κάνουμε με τις αιτήσεις. Στο περιθώριο αυτό, μέχρι που να εγκριθεί η αίτηση, του είχα ρίξει στο σπίτι ακόμα ένα φακελάκι των 700 ευρώ, συνολικά δηλαδή 200. 2.000, συγγνώμη. Και φεύγω από εκεί πέρα. Τελειώνει η ιστορία, παίρνουμε την άδεια. Πηγαίνατε, του βάζατε λεφτά στο γραμματικό. Μία φορά. 700. Μία. Δεν βάλατε και τα 6.000 που ζήτησε. Αφού του είπα ότι δεν μπορώ να τα δώσω και πραγματικά δεν μπορώ να το έχει χιλιάρικα. Δεν είναι 6.000 ένα ποσό που το έχει στην τσέπη, έτσι το ξέρω. Εντάξει, σε βοηθήσει μπορεί να το έχετε, λέγω όχι. Όχι, δεν το εννοώ έτσι. Λέω, δεν τα απέτησε για να δώσει την άδεια. Βολεύτηκε με δύο, αφού τα υπόλοιπα. Μα δεν γινόταν διαφορετικά. Δεν τα είχα. Του λέω ότι 1.300 έχω μαζί μου τώρα. Όχι, τα πήρε στον αριθμό 6 με τα 2.000 τακτοποιήματα. Είπαμε. Έριξα 700 στο γραμματοκιβώτιο. 700 και πόσα την πρώτη φορά? 2.000. Συνολικά 2. Και μέχρι λοιπόν, να πάρετε την άδεια. Πότε το... Ένα λεπτό. Μετά πήρα την άδεια. Αφήστε τον ειδικό τώρα. Ναι, τον πήρα την άδεια. Την τρύπα. Και λέω εγώ μέσα μου δεν παίρνει, αλλά τελειώσαμε εδώ πέρα. Ναι. Ήταν καλό και κακό ταυτόχρονα. Γιατί? Γιατί από εκεί μετά άρχισε ένα γοργοθά, ένα κυνηγητό. Περάσαν από το μαγαζί όλε οι υπηρεσίε που υπάρχουν στη Γερμανία. Υγειονομικό, πολυδομικό. Η μοναδική υπηρεσία που δεν πέρασε ακόμα το μαγαζί και μπορεί να περάσει είναι η δημοκρατική. Μάλιστα. Εκινητοποίησε τι αρχέ. Όλες. Εκτός αυτού, δεν τελείωσε εκεί πέρα. Μετά, εμείς είχαμε με τον γείτονα ένα πρόβλημα, το οποίο γνώριζε αυτός και τα προσωπικά μια κυρία, και κάναμε ένα φράχτη, ας το πούμε έτσι, ψευτοφράχτη από ξύλινο, έτσι, γιατί είχαμε πίσω εκεί πέρα, πίσω, βάζαμε τα σκουπιδοτενικέδες, τα διακυβώτια κοκακόλες, και το είχαμε σαν ύψος κανονικό, γιατί αυτά με τα αγοράσεις έτοιμα έχουν ένα ύψος 80. Και έρχεται η πολυδομία και λέει αυτό 1,80 δεν επιτρέπεται, γιατί στη Γερμανία υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι είναι μέχρι 1,50 δεν χρειάζεται άδεια. Μπορεί να χτίσει τον τοίχο ό,τι επιθυμείς, αλλά μέχρι 1,5 μέτρο. Από 1,51 χρειάζεται ειδική άδεια. Και εδώ υπάρχει ο νόμος αυτός, αλλά χτίζουν 6 μέτρα. Ή τη συγκατάθεση του γείτονα. Το ωραίο είναι όμως ότι αυτή η κυρία από την άλλη μεριά του γείτονα, με τον άλλο γείτονα, έχει 1,80. Από μένα έπρεπε να κατεβεί στο 1,5 μέτρο. Το κόβουμε στο 1,5 μέτρο. Το κόψαμε. Ενώ ήταν όμως για καλό να μην φαίνονται οι σακούλες, τα σκουπίδια, τίποτα. Είχα πληρώσει τότε σχεδόν 3.000 ευρώ μόνο για να γίνει αυτή η οπτική προστασία, ας το πούμε έτσι. Έρχονται μετά, το ξαναμετράνε. Μου λένε είναι εντάξει. Μετά από λίγο καιρό, δεν είναι εντάξει, λέει είναι 2 πόντους πιο μικρό. Το ξανακόβουμε και άλλους 2 πόντους. Μετά ξαναήρθανε πάλι
και λένε «Α, ναι, είναι πάλι μακρύ, γιατί δεν μετράμε από αυτό το δρόμο, μετράμε από τον άλλο το δρόμο». Δηλαδή, στη Γερμανία κανονικά ισχύει ο αριθμός που ανήκει το οικόπεδο. Αν ανήκει σε αυτό το δρόμο, η φάτσα, ξέρω εγώ, από εκεί μετράνε. Από το ύψος του δρόμου πάει το 1,5 μέτρο. Από το ύψος του δρόμου. Κατάλαβα, εν πάση περιπτώσει. Πείτε μου κάτι, σας παρακαλώ. Πότε ενημερώσετε τον κύριο Ράινερ ότι σας, ότι σας ζητούσε χρήματα και είχατε αρχίσει να εκταμείευε? Χρόνια αργότερα. Πόσο χρόνια αργότερα? 4-5, 6 χρόνια. 4-5. Το κράτησε μυστικό. Δεν είναι και κάτι πράγματα που να τα λες. Αυτά, αν τα έλεγα εγώ, τουλάχιστον θα σας πω και τι έγινε μετά, θα ήμουν τώρα φυλακή. Άμα θα, αν όλη αυτή η ιστορία έβγαινε έτσι τουλάχιστον στο φως, τόσο ομά. Γιατί δεν είχα καμία υποστήριξη. Έγραφα γράμματα σε δημόσιες υπηρεσίες, έγραψα γράμμα στο Υπουργείο του Hessen και μου απάντησαν ο κύριος... Ναι, είναι το κρατήδιο. Ναι, το κρατήδιο, ναι. Όπως είναι εδώ πέρα για το Μοσοδικής κτλ. Και μου απάντησαν τηλεφωνικός, όχι γραπτός, ότι κύριε Ελιάδη, έχουμε τηλεφωνήσει με τον κύριο Άξτ, έχετε άδικο, τελειώσαμε. Μα λέω, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον ζητάω προσωπική ακρόαση. Απορρίπτεται. Τι τους γράψατε, ότι σας πήρε χρήματα? Έγραψα, όχι ακριβώς αυτό, ακόμα και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να το γράψω. Έγραψα, η ιστορία ήταν, είχε προχωρήσει λίγο, το περιστατικό. Να σας πω, πρόκειται... εγώ κατάλαβα ότι ως γνήσιος Έλλην, καταλάβατε ότι για να κάνετε τη δουλειά πρέπει να πληρώσετε και να μην μιλήσετε. Πότε αποφασίσετε να μιλήσετε και μου τηλεφωνήσετε από τη Γερμανία? Επικοινωνήσαμε με email μέσω του Zoo.gr και μου είπατε έχω αυτό το πρόβλημα. Μάλλον θα πρέπει να... Θα τα πούμε ένα λεπτό. Την ιστορία περιληπτικά. Οπότε αποφάσισα πέρυσι, επειδή έφτασε στο σημείο αυτό, το κυνηγητό είχε γίνει, ας το πούμε έτσι, πλέον ενηλέητο, σε ένα γραπτό μια φορά, στο τελευταίο μήνυμα που μου έστειλε η υπηρεσία, αλλά όχι η απευθείας η δικιά του, από ένα άλλο γραφείο. Δεν έχει σημασία, ναι. Ναι, να πληρώσω ορισμένα ποσά που είχα μείνει ακόμα ανοιχτά. Και εγώ του λέω: δεν πληρώνω μία. Τα λεφτά που μου πήρε ο κύριος Άξτ είναι πολύ περισσότερα από αυτά που σας χρωστάω. Ας τα αφαιρέσει και ας μου στείλει τα ρέστα. Και τι σας είπαν? Ότι έκανα συκοφαντία. Ότι δεν είναι έτσι, αυτός απάντησε έτσι και ότι λέω ψέματα. Το θέμα όμως είναι ότι αυτός δεν έκανε καθόλου μήνυση, τίποτα. Αυτή η ιστορία πήγαινε έτσι ακόμα χρόνια. Αυτό, η δημόσια υπηρεσία έκανε τα πάντα για να τα σκεπάσει κάτω από το χαλί. Και εγώ έκανα τα πάντα για να βγει στην θεσμότητα που έχει. Απευθυνθήκατε στου δημοσιογράφου τη περιοχή? Απευθύνθηκα στην Bild Zeitung, η οποία πέρυσι, ειδικά μετά από μια κλίση που έγινε, και έλαβα αυτή τη θέση που σα έστειλα, στην Bild Zeitung, με τρομερό ενδιαφέρον. Μου πήραν και προσωπικά τηλέφωνο και μου είπαν: μόλις θα γίνει το δικαστήριο, ειδοποιήστε μας, θέλουν να είμαστε παρόν. Να σας υποστηρίζουμε εσάς. Να είναι παρόντες. Ναι. Αλλά δεν έγραψαν. Εγώ δεν έκανα. Εγώ έκανα είναι πολλά δικαστήρια. Τελευταία ήταν το δικαστήριο αυτού. Τώρα έχουν στραφεί εναντίον του. Έχουν στραφεί αυτοί εναντίον σας? Ναι, τώρα, γιατί τώρα είμαι. Ο κύριος Σάξτε στράφηκε εναντίον μου. Γιατί το θέμα βασικά είναι τελείως προσωπικό. Οι υπόλοιποι είναι οι στρατιώτες γύρω-γύρω. Και μετά στραφήκατε κι εσείς εναντίον του? Εγώ είχα στραφεί νωρίτερα με ένα δικηγόρο και με τον Ράνε και προσπαθούσαμε να διεκδικήσουμε το απλό. Το δεδομένο. Το απλό, όχι για το φακελάκι. Όχι, το απλό. Το φακελάκι πρώτη φορά δημοσιοποιείται εδώ, από αυτή την εκπομπή. Ναι, σε εκπομπή, σε δημόσια εκπομπή, ναι. Πείτε αυτό που σας είπε η υπάλληλος της πολεοδομίας που είδε, ότι όταν της είπατε, μα γιατί τέτοια αιμονή, και γιατί συμβαίνουν μόνο σε μένα αυτά, που γύρισε και σας είπε σε ένα διάδρομο, ότι τι να σας πω, κανονικά δεν συμπεριφερόμαστε έτσι εδώ στις υπηρεσίες, απλά είναι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του διευθυντή της πολεοδομίας και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ούτε να μιλήσουμε, αλλιώς θα χάσουμε τη δουλειά μας. Αυτός είναι έχει το ρόλο του Δία εκεί πέρα. Είναι θεός, ας το πούμε έτσι. Υπήρχαν άτομα στην υπηρεσία μέσα στους διαδρόμους που με σταματούσαν και ζητήσαν συγγνώμη κιόλας για τη συμπεριφορά αυτή. Γιατί είναι τρομερή η συμπεριφορά. 11 χρόνια τώρα έχουμε, δεν είναι μόνο μία μέρα. Δεν μπορεί να εκφράσει 11 χρόνια μέσα σε 5-7. Πείτε μου κάτι, οι δημοσιογράφοι Γερμανοί γιατί δεν δημοσιοποίησαν, δεν έδωσαν δημοσιότητα στο θέμα και περιμένουν τη δίκη? Η Bild Zeitung μου απάντησε προχθές και μου είπε ότι δεν λαμβάνουν μέρος στα δικαστήρια, δεν θέλουν να επηρεάσουν τη δικαιοσύνη, λέει. Ενώ πέρυσι είχαν τον ωραίο ενδιαφέρον. Ωραία έρευνα δημοσιογραφική. Αυτούς έπρεπε να τους έχουμε εδώ να αλωνίζουν όλοι. Δικαστές, πολεοδόμοι, μηχανικοί, πολιτικοί. Έτσι με απάντησε. Ωραία άποψη δημοσιογραφική. Το Focus τα ίδια, το Focus συνέδειξε τα ίδια. Η Süddeutsche. Το Focus, το. Κατηγορήσει ότι για συκοφαντία. Ναι. Ένα λεπτό. Το Focus είναι το γνωστό περιοδικό. Ναι, γι' αυτό ακριβώς έστειλε και εγώ αυτό. Ναι, ναι, το γνωστό. Όλοι αυτοί λοιπόν, μήπως το γεγονός ότι είστε Έλληνας έπαιξε ρόλο? Αυτό ρώτησα και εγώ αργότερα στον εισαγγελέα προχθές στην τελευταία δίκη που είχαμε.
γιατί στο τελευταίο δικαστήριο επισκοφαντίας μου δίνει το δικαστήριο 6 μέρες προθεσμία για να λάβω θέση, οι οποίες από τις 6, 4 αυτές περάσαν στο αρχιδρομείο κιόλας. Ζητάω άδεια να δω τα χαρτιά και παράταση, αλλά και άδεια να δω τα χαρτιά. Μου λέει, δεν σας δίνουμε άδεια τα χαρτιά, πρέπει να κάνετε αίτηση να πάτε να δείτε το δικαστήριο. Και μου δίνουν πάλι ακόμα μια εξαήμερη, εφταήμερη παράταση, η οποία πάλι παραπάνω από τη μισή πέρασε πάλι στο αρχιδρομείο. Μέχρι παρεμπάρω εγώ σχεδόν είχε λήξει δηλαδή. Πάμε στο δικαστήριο και αφού μας συστήνει ο δικαστής κανονικά όλα ωραία, μου λέει, έχετε να πείτε τίποτα κύριε Ηλιάδη. Γιατί του λέω, δεν έχω να πω τίποτα, σας έχω φέρει μόνο κάτι μαζί μου και το έχω φέρει και εδώ στα γερμανικά, ήταν ότι τον αποδέχτηκα σαν πρόεδρο. Μα μου λέει, γιατί με... Εσύ μπορεί να το διαβάζει αυτό, πιστεύω. Σίγουρα. Μου λέει, γιατί με αποδέχεστε, αφού δεν με γνωρίζετε καθόλου. Ναι, λέω, την ίδια σκέψη έκανα κι εγώ. Και εσείς δεν με γνωρίζετε, αλλά μου κάνει ζωή ποδήλατο. Γιατί? Μου λέει, τι εννοείτε με αυτό. Ορίστε, λέω, σας ζητάω προθεσμία, μου την κόβετε, μου δίνετε προθεσμία περιορισμένη. Λέω, θα σας κόστιζε τίποτα αντί για 6 μέρες να μου δίνετε 16. Να είχα το δικαίωμα, το χρόνο να κάνω αίτηση, να μπορώ να δω τα χαρτιά. Γιατί θα κάνει ποτέ αίτηση στο δικαστήριο. Ζητήσατε την ανέρεση λόγω προκατάληψης. Ναι, ακριβώς. Και πέτυχε, είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η φάση. Και αναγκάστηκε να το χτυπά μου, λέει, τώρα που σας εξήγησα, μου λέει, το δέχεστε, με αποδέχεστε ακόμα, λέω, δυστυχώς να άλλαξε τίποτα. Εσείς ξεκινήσατε λοιπόν με αυτό, για να το πω άλλο. Και μετά, είπε ο εισαγγελέας, είχε γίνει πρώτα ένα δικαστήριο πέρυσι, μάλλον δοκιμή για δικαστήριο, για τη φάση αυτή, για την προσβολή που έκανα εγώ στον κύριο Άξτ. Και ο πρώτος εισαγγελέας λέει: είναι γελίο αυτό, το αποδέχομαι. Δεν έγινε η δίκη. Μετά όμως ανέλαβε πιθανόν, υπολογίζω με αυτά που προέκυψαν, κάποιος κολλητός του κυρίου Άξτ, ο Όμπασταντσαμβατσάφ, δηλαδή η ανώτερη διοίκηση της εισαγγελίας. Σε ποιο κόμμα είναι ο κύριος Άξτ? SPD. Ο Άξτ, SPD. Με τη Μέρκελ πώς θα πηγαίνει? Μα δεν το ρώτησα. Δεν τα ξέρετε. Τώρα θα αφήσετε με να μιλήσω με τον κύριο Βόιτ, τον πολεοδόμο τώρα, και τον μηχανικό σας, να τον ρωτήσω, κύριε Βόιτ, αυτά στη Γερμανία είναι μια συνηθισμένη πρακτική? Συμβαίνει συχνά, δηλαδή, ο διευθυντής πολεοδομίας να ζητάει 6.000 για να δώσει την άδεια του καταστήματος? Για να δούμε τώρα. Ένα άκτο gefunden wird oder damit eine Genehmigung. Φανταζόσασταν εσείς τώρα τέτοιο φακελάκι? Όχι. Όχι. Δεν το έχει ξανακούσει γενικά. Δεν το έχει ξανακούσει. Και πώς εξηγείτε τη συμπεριφορά αυτή του συναδέλφου σας? Wie erklären Sie die Handlung des Herrn Axt? Ja gut, das, also ich glaube mal, dass jeder für sich selbst verantwortlich ist. Είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Es war nur an dem Tag, an dem Tag war das sehr suspekt für mich. Wo wir da saßen und ganz offiziell gesagt wurde, die Akte ist nicht vorhanden. Εκείνη την ημέρα ήταν πολύ περίεργο που πήγαν εκεί σε ένα προκαθορισμένο ραντεβού και δεν υπήρχε ο φάκελος, που και εκείνος από την εμπειρία του δηλαδή, είναι πολύ περίεργο να συμβαίνει αυτό. Und die Mitarbeiterin und ich dann also in dem Haus an verschiedene Stellen gegangen sind, um die Akte zu suchen. Και εκείνος και η συνάδελφος ψάχνανε στο κτίριο, στο αρχείο κτλ. Για να βρούνε το φάκελο. Wahrscheinlich wollte er etwas Zeit finden, damit er mit ja, er wollte alleine. Er wollte alleine. Also alleine sein, wobei also ich in dem Moment ja nicht erahnen konnte, dass eventuell um Bestechung oder Προφανώς ήθελε να φύγουν από το δωμάτιο, από το γραφείο ο κύριος Βόιτ και η συνάδελφος για να μείνει μόνος του με τον κύριο Ηλιάδη για να ζητήσει τα αυτονόητα. Weil ich meine, es ist durchaus üblich, dass es im Archiv oder auch bei der Sachbearbeitung, aber wenn man einen Termin hat, ist im Prinzip die Akte eigentlich da. Ναι, όταν έχεις ένα ραντεβού, ο φάκελος είναι στο τραπέζι και έχει προεκτεργαστεί. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Μισό λεπτάκι, λίγο, κυρία Κουντουρά, ένα λεπτό. Und wie wir beide dann zurückgekommen sind, war ich dann auch sehr überrascht, dass dann auf einmal die Akte da lag. Und dann anschließend in den Gesprächen auf einmal keine Probleme oder das, was eigentlich besprochen werden sollte, weil es ja da um Dinge ging, die für mich
neu waren bei einem Biergarten, dass also eine Lärmschutzwand, eine Sichtschutzwand gebaut werden muss, wo Straßen vorbeigehen, die viel mehr Lärm bringen, wie die Leute, die da sitzen. Και προς μεγάλη έκπληξη δική του, όταν επιστρέψαν λοιπόν από την έρευνα στο κτίριο για να βρουν το φάκελο, ότι επιστρέψαν και ξαφνικά ο φάκελος ήταν πάνω στο τραπέζι και η μετέπειτα συζήτηση δεν είχε κανένα περιεχόμενο από αυτά που περιμένανε κανονικά να συζητήσουν. Δηλαδή αυτά που ήταν όλα καινούρια για εκείνον και μετά από τόση έτσι, θητεία στο χώρο αυτό, ότι ξαφνικά απαιτούσαν να χτιστεί ένα στίχος που θα μείωνε το θόρυβο, ενώ η φάτσα του κτηρίου και της επιχείρησης είναι πάνω σε δρόμο που επίσης έχει θόρυβο και όλα αυτά τα παράλογα. Να υποθέσω ότι πιστεύετε τον κύριο Ηλιάδη πως έδωσε αυτά τα 2.000 στο διευθυντή της πολεοδομίας. Er fragt sich jetzt, ob Sie davon ausgehen und also Herrn Iliadis glauben, dass der Herr Axt wirklich dieses Geld verlangt hat und er diese 1.300 und nachher die 700 Euro auch gegeben hat. Ja gut, also ich kann das weder bejahen noch verneinen, weil, wie gesagt, der Herr Axt für sich selbst gehandelt hat. Aber das Ganze kann auf sowas da hindeuten. Αλλά έτσι όπως το βλέπει, όπως τη βλέπει συνολικά όλη αυτή την ιστορία, μόνο κάτι τέτοιο θα μπορούσε να φανταστεί ότι έχει γίνει. Δεν ήταν μπροστά όμως, δεν γνωρίζει. Απλά έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, με αυτή τη διαδικασία, μόνο αυτό μπορεί να υποψιαστεί. Ναι, και πού αποδίδεται το γεγονός ότι ούτε η Bild Zeitung, ούτε το Focus, οι δημοσιογράφοι δηλαδή στην περιοχή εκεί και στη Γερμανία, αλλά και οι αρχές δεν έδωσαν σημασία στις καταγγελίες του ότι έχει αναγκαστεί να πληρώσει χρήματα παράνομα. Jetzt die Tatsache, dass weder Zeitungen noch das Fernsehen oder irgendwelche Journalisten oder auch, sag ich mal, verschiedene Behörden, dass die sich nicht interessiert haben für diese Sache, die ja auch hier Herr Iliadis schriftlich zum Beispiel veröffentlicht hat auch. Ja gut, also der Iliadis hat es versucht, aber es ist immer so, dass solche Themen die also eventuell auf eine Bestechung oder Vorteilsnahme im Amt hinausgehen, ja, eigentlich, ich sage mal, es in Deutschland nicht gibt. Λοιπόν, ίσως εκείνος το εξηγεί έτσι ότι ίσως ήταν λίγο παραπάνω προσεκτική, διότι δεν συνηθίζονται τέτοια πράγματα και δεν έχουν ξαναακουστεί, οπότε ήταν λίγο επιφυλακτική ίσως το να προχωρήσουν σε δημοσίευση τέτοιου θέματος. Μήπως έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι είναι ένας Έλληνας μετανάστης στη Γερμανία, αν ήσταν εσείς να είχαν άλλα αντανακλαστικά πιο γρήγορα. Ja, das ist jetzt eine Frage. Denken Sie, dass es vielleicht auch damit was zu tun haben könnte, dass der Herr Iliadis Grieche ist, also griechischer Abstammung ist und kein deutscher Staatsbürger? Also wenn das Gleiche Ihnen passiert wäre, wären dann die Behörden vielleicht schneller am Mann gewesen oder nicht? Also ich möchte mal sagen, dass es vielleicht ein Gesichtspunkt ist, was damit hineinspielt. Denn wenn man sieht, dass also gerade ein Biergarten, wenn der baugenehmigungsfähig ist, dann sage ich, da müssten fast alle in Deutschland geschlossen werden. Mhm. Weil mir ist also nicht bekannt, dass Biergärten eigentlich baugenehmigungsfähig sind. Ja, aber jetzt als Person meine ich, dass er griechischer Abstammung ist und kein deutscher Gebürtiger. Das mag durchaus auch mit hineinspielen, aber ich glaube letztendlich nicht ganz entscheidend, aber zumindest ein Gesichtspunkt. Θα μπορούσε να ήταν μία άποψη κι αυτή. Δεν είναι έτσι τελειωτικό αυτό, ότι επειδή μπορεί να είναι Έλληνας να συμβαίνει αυτό, αλλά σίγουρα είναι παράλογο όλο αυτό που συνέβη, γιατί αν ισχύουσαν αυτά που απαιτούσε η πολεοδομία, θα πρέπει να κλείσουν όλες τις συμπειραρίες της Γερμανίας με όλες τις αυλές. Τουλάχιστον το 50%. Που είναι ελληνικές δηλαδή. Όχι, αποκλειστικά. Man muss auch dazu wissen, dass zum Beispiel unsere Heimatstadt, Stefan kann das bestätigen, ich glaube 90% oder fast 100% der Lokalität Αυτό που όμως θέλει να προσθέσει είναι ότι εκεί στο μέρος που ζουν και δουλεύουν, περίπου το 80 και 90% όλων των επιχειρήσεων είναι σε χέρια μη Γερμανών. Ναι.
Κάνουμε τις άλλες δουλειές εμείς. Άντε τώρα γιατί είμαι πιο στελνικό μου, να με φωνάξετε. Τι αχάριστος άνθρωπος είστε. 40 χρόνια με ξέρετε να έρθω με την κρυφή κάμερα να τον κάνουμε τον Γερμανό να χοροπηδάει. Δεν έχεις τη δυνατότητα αυτή, Μάκη, γιατί ο άνθρωπος είναι και γάτα. Έκανε και δουλειά. Αλλά 4 χιλιάρικα δεν ναι. Ήθελε. Μα αλλά... θα σας έδινε δεν... το αριστερό μου μάτι δεν και θα πηγαίνατε. Τίποτα. Το πρόβλημα δεν ήταν αυτό. Δεν θα ήμουν εγώ παρόν. Ναι, αλλά δεν... από εκείνη την ημέρα και μετά δεν τον ξαναείδα εγώ τον άξιστα μάτια ποτέ. Έκανε τα πάντα να με δει. Λοιπόν, κυρία Κουντουρά, τώρα θα σας δώσω μια την ευκαιρία να κάνετε την ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε να υποβάλλετε την ερώτησή σας. Λοιπόν, αυτά φακελάκια στη Γερμανία, όπως ακούσετε, κυρίες και κύριοι. Και ίσως να μην είναι και το μοναδικό, δηλαδή να είναι και άλλα τα οποία βεβαίως κάποιοι άνθρωποι αρνούνται να τα αποκαλύψουν, διότι υπάρχει και μια τσίπα και μια νοοτροπία ότι εδώ εμείς δεν λαδωνόμαστε. Καταλάβατε, λαδώνουμε μόνο. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Στέφανο Λιάδη, επιχειρηματία εστιατόρα από την Γερμανία και τον κύριο Ράιναρ Βόιτ, πολικό μηχανικό του και πρώην διευθυντή πολεοδομικής υπηρεσίας στο CrossGymer. Κάτι θέλετε λοιπόν να ρωτήσετε. Η ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι ότι σαν διευθυντής πολεοδομίας, ο συγκεκριμένος κύριος με την ίδια ιδιότητα και ο άλλος, ασχετά αν ο ένας ήταν σε μια περιφέρεια πιο μεγάλη, πιο μικρή, θα μπορούσε να πάει να τον βρει και να του πει ότι ξέρεις κάτι, αυτά που κάνεις, ξέρουμε και οι δύο, εφόσον κάνουμε το ίδιο επάγγελμα, ότι είναι δίωξη, ότι είναι παράλογο, ότι, είναι, ότι σε, βλέπουμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι απαιτήσεις. Ξέρω τι έχει συμβεί, αν μη τι άλλο καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχει συμβεί η δωροδοκία εννοώ, γιατί δεν δικαιολογείται η συμπεριφορά σου μέχρι σήμερα. Και επειδή είμαι εδώ και σε κοιτάω στα μάτια, σταμάτησε το. Sie von Ihrer Stellung aus hätten Sie nicht zum Herrn Axt gehen können, sagen können, also in einem Gespräch, schauen Sie mal, ich sehe, dass hier es nicht mit rechten Dingen zugeht und Sie wissen ganz genau, dass wenn Sie zum Beispiel Geld von jemandem fordern, dass es rechtswidrig ist und so weiter. Και also aus der gleichen Stellung. Και οι δύο ξέρουμε ότι δεν, για τώρα μιλάω, και οι δύο ξέρουμε ότι δεν έχουν γίνει τέτοιες διώξεις σε άλλους, αλλιώς θα πρέπει να έχει κλείσει όλα τα μπαρ και όλα. Und wir beide wissen, dass γιατί δεν το σταματάς. Diese ganzen, diese ganzen Genehmigungen eigentlich gar nicht, ja. Να επικαλεστεί δηλαδή την ηθική του, αν θέλεις, και το καθήκον του. Ja gut, also zum Herrn Axt selbst konnte ich immer gehen, bin auch immer zum Herrn Axt gegangen, wenn es notwendig war, um irgendeinen Konsens zu finden. Ich konnte natürlich, weil ihr nach wie vor Aussagen gegen Aussagen steht, konnte ich ihn ja nicht damit konfrontieren und sagen, du hast Geld genommen. Επειδή δεν ήταν μπροστά, δεν μπορούσε να του πει ότι πήρες λεφτά, ούτε μπορούσε να το υπονοήσει, γιατί δεν υπήρχαν μάρτυρες, δεν ήταν κανείς μπροστά. Ναι, όχι, εγώ δεν λέω γι' αυτό. Εγώ λέω ναι. Να του πει για τη συνέχεια, όλη αυτή η δίωξη που έγινε, να του πει ότι και οι δύο ξέρουμε ότι δεν είναι φυσιολογική. Yeah, γιατί επιμένεις τόσο πολύ. Να επικαλεστεί την ηθική του και το καθήκον του. Von deiner Stellung her. Ja gut, danach war ja dann so, dass wir tatsächlich dann Konsens gefunden haben, um tatsächlich diesen Biergarten baugenehmigungsfähig. Er hat natürlich alle Vorschriften bis ins letzte Detail ausgelegt. Μετά υπήρχε επικοινωνία και έτσι βρήκαν, ας πούμε, και έναν δρόμο, βέβαια με όλες αυτές τις απαιτήσεις που είχε ο άλλος κύριος. Ich meine, es gibt ja einen gewissen Spielraum in den Vorschriften, aber den hat er halt nicht ausgenutzt, sondern er hat immer, wie gesagt, bis zum Äußersten. Und das haben wir dann auch geliefert. Und es wurde dann auch relativ zügig bearbeitet und der Biergarten wurde dann auch genehmigt. Πάντα υπάρχουν κάποια κενά, όπως ξέρουμε όλοι, στις νομοθεσίες και όλα αυτά. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, μάλλον καμία μπειραρία δεν τις τηρεί όλες. Εκείνος πήγαινε ακριβώς by the book, που λέμε. Και αυτό κάνανε. Μάλιστα. Και έτσι βρήκανε. Λοιπόν, πολύ ωραία. Το θέμα σας θα ανέβει στην πρώτη σελίδα του Zoogla.gr, όπως αντιλαμβάνεστε, μετά από αυτά που είπαμε. Και πολύ πιθανό να πάρει και άλλη διάσταση από τους συνάδελφους δημοσιογράφους. Τα πιο πολλά δεν είπαμε ακόμα όμως. Και τα πρακτορία, δηλαδή.
Δηλαδή, μετά το κυνηγητό αυτό, που αρνήθηκα να πληρώσω άλλα λεφτά, εγώ το κυνηγητό συνεχίζεται και με έναν τέτοιο τρόπο, με βάζαν προστήματα. Το πρώτο πρόστιμο ήταν ένα χιλιάρικο, επειδή εγώ αρνήθηκα να κατεβάσω το μπόντο πιο χαμηλά, με το πήραμε δικαστικό κλητήρα. Μετά μου είπαν μέσα σε μια εβδομάδα να πάρω και τα κασόνια από εκεί πέρα. Έγινε δικαστήριο επιτόπου, αργότερα έγινε δικαστήριο, γιατί μου είπαν ότι το τείχομα είναι παράνομο, πρέπει να φύγει εκείνο, πρέπει να φύγει. Αυτά είναι λεπτομέρειες. Ναι, δεν είναι λεπτομέρειες. Άφησε με να σου πω κάτι και θα δεις λεπτομέρειες. Γίνεται δικαστήριο επιτόπου της περιοχής, είναι και ο Ράινα μαζί, ο δικηγόρος μου. Και έρχονται δύο φίλοι μου ρεπόρτερς να λάβουν μέρος στο δικαστήριο. Ο κύριος Άξτ γυρνάει στην δικαστήνα, στην ποινή νερή κοπέλα, την ψιθυρίζει στο αυτή κάτι. Την ψιθυρίζει, μάλλον την έδωσε εντολή από ό,τι φάνηκε μετά. Αυτή γυρνάει χωρίς να πει κουβέντα τίποτα και λέει: αυτή τη στιγμή απαγορεύεται η πρέσα. Έκοψε την πρέσα. Δηλαδή. Ναι. Έξω, δηλαδή είναι μόνο μια λέξη. Εγώ τη λέω: τι γίνεται εδώ πέρα. Τη λέω: συγγνώμη, μπορώ να ψιθυρίζω δύο κάτι σε αυτή. Μα μου λέει: πώς το επιτρέπετε αυτό, μου λέει εμένα. Τη λέω: τίποτα περισσότερο από ό,τι και ο κύριος Σάξ. Γίνεται το δικαστήριο πίσω για τα σκουπιδοτυροχέρια. Χτυπούσαμε τα καλάθια, αν είναι δυνατά, αν είναι χαμηλά, αν είναι αυτά. Πίσω από το μαγαζί είχα κουβάδες για σκουπίδια και κοκακόλες. Κουτιά από μπύρες και βότια. Α, στο τέλος. Και ο τείχος, ο οποίος ενδιάμεσα εγώ τον είχα εξαφανίσει. Αφού λέω ένα πόντο μικρό, ένα πόντο κοντό, το ξυλώνω ολόκληρο και τελείωσα. Ας έχει μπροστά στο παράθυρό της τα σκουπιδοτυροχέρια κτλ. Και έφυγε το σημείο τώρα. Η πολυδομία, ο κύριος Σάξ, βγάζει ένα ένταλμα, γιατί έχουν το δικαίωμα να βγάλουν αυτήν την απόφαση, σαν δικαστήριο είναι, και να πούν ότι οι κοκακόλες, τα κυβόλια της κοκακόλας, της μπύρας και από των σκοπιδοτηρικών, είναι χώρος αποθηκεύσεως. Ο χώρος αποθηκεύσεως, συνεχίζουμε, είναι οίκημα. Οίκημα χρειάζεται άδεια οικοδομής. Δηλαδή, με λίγα λόγια, έχουμε ένα ρεκόρτ. Στο Chris Himes, στην Παίζουνα Στάση 107 που είναι το κτίριο, υπάρχει ένα Guinness Record ότι τα κυβότια της Coca-Cola's και τα σκουπίδια είναι οίκημα και χρειάζονται άδεια οικοδομής. Και το ωραίο τι είναι, ότι για τα σκουπίδια υπεύθυνοι δεν είναι πολύ δομή. Είναι ωραίο αυτό να μαθαίνει, είναι ωραίο να καταλάβει ο κόσμος με ποιους έχουμε μπλέξει ενώπιον των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Και τι άλλο κακό μπορεί να μας βρει. Να σας πω κάτι τώρα. Την ΙΦ την πληρώσατε, είναι φανερό ότι την ΙΦ την πληρώσατε επειδή ήσταν μετανάστες σε αυτή τη χώρα. Ας το πούμε έτσι, έχεις κάποια άλλη μεταχείριση. Όχι, ίσως. Είναι φανερό αυτό. Αν και ζείτε χρόνια εκεί πέρα βεβαίως και μιλάτε γερμανικά κανονικά. Τα γερμανικά τα μιλάω, θα μπορώ να πω ότι μιλάω από τεστά. Ναι. Να πω εγώ τώρα κάτι όμως. Γιατί εγώ τώρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια εισαγωγικά στους πολιτικούς τους δικούς μας. Γιατί εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο κύριος Σάξ στην πρώτη συνάντηση στον κύριο Ηλιάδη. Ότι δεν τα ξέρετε αυτά από τη χώρα σας. Δηλαδή εσείς οι πολιτικοί, δεν το λέω προσωπικά, τους μάθατε κιόλας στο εξωτερικό πώς μπορούν να παίρνουν λεφτά με τέτοιο τρόπο από τους πολίτες. Πέρα, δεν τους μάθαμε εμείς. Κάνετε λάθος. Η Siemens έμαθε τους δικούς εσείς μας. Εσείς δεν τα παίρνατε όμως. Ναι, η Siemens όμως το ανακούσε. Η Siemens ήρθε... Η Siemens είναι γερμανική, ήρθε Siemens. Εδώ και δωροδόκησε και έμαθε πως Έλληνες να παίρνουν. Η Siemens, ήρθε η Siemens. Όταν έρθει όμως κάποιος και μου πει να πηδήξω από τον μπαλκόνι, δεν είμαι αναγκασμένη να πηδήξω από τον μπαλκόνι. Εσύ να ασχολείσαι με τους Γερμανούς και εγώ με τους Έλληνες. Όχι, εγώ μια χαρά ξέρω να το ξεχωρίζω. Στα αθώα προβατάκια τους Έλληνες που δεν ξέραν από λάδωμα. Η πολιτική δεν είναι αθώα προβατάκια. Διεύθυρε οι Siemens. Αυτοί διεύθυραν τις Siemens και τις έμαθαν τι κόλπα να κάνεις. Η πολιτική δεν είναι αθώα προβατάκια. Και άμα πει κάποιος στον πολιτικό μας να πηδήξει από τον μπαλκόνι, δεν νομίζω να πηδήξει κανείς, ενώ την τσάντα κυρία... την παίρνει. Κυρία Ζώση είναι να πηδήξει από τον μπαλκόνι. Κυρία Κίλιαν, εσείς φέρατε τις συνομιλίες του διευθυντή της Siemens από τη Γερμανία, γιατί είχε κάνει το ρεπορτάζ, είχε βρει τις συνομιλίες και μου τις έφερε στην Αθήνα, του εκλεκτού αυτού Ελληνογερμανού, του Χριστοφοράκου. Ένα λεπτό. Ναι. Δεν είναι έτσι. Τι κάτσε. Ο οποίος έλεγε ότι είχαμε βαρεθεί να πληρώνουμε, διέλυαν τη Βουλή και έκαναν εκλογές για να παίρνουν λεφτά. Διέλυαν τη Βουλή και πήγαιναν σε εκλογές, γιατί κάθε φορά που πήγαιναν σε εκλογές πέφταν οι βαλίτσες. Ο κύριος Τσουκάτος, οι υπόλοιποι, ο κύριος Μακαρίτσο Βαρθολομαίος, πήγαιναν με τη βαλίτσα και έπαιρναν τα χρήματα για να ξανάρθουμε εμείς να σου κάνουμε τη δουλειά, κυρία Siemens, να πάρεις τις δουλειές εδώ πέρα. Ακούστε, φίστα, είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα.
και έχουμε τη φωλιά μας εντελώς, μην πω τη λέξη, λερωμένη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Όχι ακόμα. Την επιστολή πώς τη στείλατε στη Μέρκελ? Ονομαστική, κανονικά. Έστειλα σε όλα τα πιο πολλά υπουργεία, δικαιοσύνης, εσωτερικών, το τοπικό του Χέσεν. Σας απάντησε κάποιος? Όχι. Μέχρι σήμερα ποτέ. Πέρυσι έγινε αυτό. Είστε Έλληνας. Σε κάποιο βουλευτή Γερμανό πήγε. Όχι, υπάρχει ένας ευρωβουλευτής εξαιρετικός. Ναι, πήγα σε έναν βουλευτή και της περιοχής που διαμέσου φίλου δηλαδή και εκείνος είναι κολλητός κολλητού και όταν κτίζεις εκεί πέρα στη Γερμανία χρειάζεται να έχεις κάποιο στην πολιτεία. Ο δήμαρχος εκεί της περιοχής τι σας είπε? Έστειλα και σε αυτόν εκεί πέρα ένα γράμμα. Ο τοπικός δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα αυτοί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στη Γερμανία. Καταλώς. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα ότι αν το έδωσε τα χρήματα. Ναι, το κακό στο πούμε στην προηγούμενη περίπτωση. Για το κυνηγητό το οποίο έχει υποστεί ως αναφορά για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Έλα, δεν θέλω να το λένε. Σου λένε ότι κόψει το φράχτη τώρα ένα πόντο. Δεν θέλω να το λένε. Γιατί πήγα στη αυτό. Γερμανία αρκετές φορές και είδα ναι. πολλούς φράχτες. Ναι. Κύριε Κασί, εγώ έκανα όμως το θέμα είναι γιατί κανένας δεν ασχολείται με τον πολεοδόμο ο οποίος λαδώθηκε. Ακριβώς. Γιατί επειδή εκεί δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο. Άρα και γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ δύσκολο να το αποδείξει. Θεωρούν ότι το κατεστημένο, η κατεστημένη κατάσταση είναι πιο ισχυρή από την καταγγελία του μετανάστη. Ναι, εδώ το συνηθισμένο είναι ότι ο πολίτης πρέπει να πληρώσει, γιατί αλλιώς δεν παίρνει άδεια πολεοδομίας. Λοιπόν, οπότε σε αυτή την περίπτωση εδώ δεν ασχολείται κανένας με τον πολίτη. Ολοκληρώστε. Ναι. Μετά από το πρόστιμο 16.500 ευρώ που με βάλανε σε αυτή τη φάση, που ήταν αδύνατο να το πληρώσω αυτό το πρόστιμο. Τότε σου βάλανε και άλλο πρόστιμο. 16.500 ευρώ. Για ποιο λόγο? Γιατί αρνήθηκα να πάρω αυτά και ένα κτλ. Λέω τον δικηγόρο μου, Ούβο, τι λέω, δεν μπορώ να πληρώσω λεφτά. Δεν γίνεται να πληρώσω. Και τι μου λέει, Στέφανε, μου πήρε τηλέφωνο ο ΑΚΣΤ, με απείλησε ευγενικά και μου λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εγώ πληρώσα τα. Λέω, τρελώσει, σε πληρώνω 10.000 ευρώ. Πήρε τηλέφωνο τον δικηγόρο μου και τον απείλησε ευγενικά, γιατί ο δικηγόρο μου έχει και αυτό κτίσματα. Ο πατέρα του είναι μεγάλο επιχειρηματία και σου λέει, ξέρει κάτι, μα χρειάζεσαι. Και ξαφνικά ο φίλος μου μ' άφησε στα κρύα του λουτρού. Εγώ δεν είχα ούτε λεφτά να πληρώσω και ήθελα να τα πληρώσω. Πάω στην πολυδομία πάνω, Τετάρτη, που είναι η μέρα κοινού. Πάω σε κάποιον κύριο που ήταν υπεύθυνος. Κανονικά σε στέλνουν κάθε φορά σε κάποιον διαφορετικό. Σε παίζουν μπαλάκι. Και μου λέει: δεν έχω να πούμε τίποτα. Φύγετε, τελειώσαμε. Πληρώστε τα. Του λέω: τρελός είσαι. Δεν έχουν τα πληρώσει αυτά. Του λέω: σοβαρολογείς. Όχι, μου λέει: δεν έχουμε τίποτα. Του λέω ξαφνικά. Στοπ, του λέω, τέλος. Σε ποιο όροφο βρισκόμαστε, λέει στον τρίτο. Του λέω, άμα σε πετάξω εδώ το παράθυρο έξω, παίζει με την καρέκλα, έχεις την εντύπωση ότι το επιζήσεις. Μα μου λέει, μα απειλείτε, θα πάρω τηλέφωνο αστυνομία. Εγώ κάνω την κίνηση ξαφνικά και του λέω, μην μπαίνετε στην δέξοδο, το ρίχνω το τηλέφωνο μου, έχω και φλέιτ, πάρτε τζάμπα είναι. Έκανα τα πάντα να βγω στη δημοσιότητα. Δεν παίρνει τηλέφωνο. Καλά, λέει, ηρεμήστε ξαφνικά, έρχονται μαζί μου γύρω-γύρω μου 10-15 άτομα από τα άλλα γραφεία και μου λένε, τι φωνάζει, λέει, ποιο είσαι εδώ πέρα. Λέω, συγγνώμη κύριε, μας ξύπνησα, είναι ώρα υπηρεσίας. Πίσω στο γραφείο σας, λέω γελώντας εγώ. Μα μου λέει, ποιος είσαι τέλος πάντων. Ηλιάδης είναι το όνομά μου. Όλοι μου λένε, α, εσύ είστε ο κύριος Ηλιάδης. Α, λέω, μου ξέρετε όλοι, αλλά τώρα με γνωρίζετε κιόλας. Γιατί ο φάκελός μου έχει ένα κόκκινο πούγκ, πώς το λένε, ένα τελεία, ένα μεγάλο τμήμα. Ο αυτό σημαίνει ότι έχει σχέση με το όνομα Ηλιάδης, πάει πάντα αφεντικό. Μόνο αυτός δηλαδή καθαρίζει για μένα. Μετά συνεχίζεται την ιστορία και του λέω, μου λέει, θα κάνω ό,τι μπορώ, θα κοιτάξω, δεν φταίω εγώ. Και πραγματικά δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος. Αυτός ήταν τελευταία στην υπηρεσία του τελευταίους 6 μήνες. Μόλις είχε έρθει από κάπου αλλού, προσκολιόμενος. Δεν γίνεται, δεν κάνω. Του λέω, πάρε τηλέφωνο τον Άξι. Του παίρνει τηλέφωνο τον Άξι, να πάμε στο γραφείο του τώρα. Δεν μας δέχεται, ούτε η παρουσία του. Εμένα δεν τη λέμε ξαναδεί. Εγώ την είδα πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια στο δικαστήριο. Και του λέω, θα είχα παίξει τόσο πολύ. Ακούσε τώρα που κάνω κάθε πράγμα φυλακή. Αν παίρνει τηλέφωνο στην αστυνομία, του λέω, δεν με φέρει τίποτα. Ολοκληρώστε. Ναι, εγώ έρχομαι αύριο εδώ πέρα. Σας περνάω μια τρύπα ανάμεσα στα μάτια και μετά πάω στην αστυνομία και παραδίδομαι. Τέλος, εσύ και εσύ πέντε άτομα. Και ας πούμε μετά φυλακή. Μα μου λέει θα πάτε φυλακή. Εγώ λέω θα πάω φυλακή, αλλά εσύ θα κρατάτε ραντίκια από κάτω. Έτσι λένε οι Γερμανοί. Το λένε και οι Γερμανοί αυτό. Ναι, ναι. Ραντίσιν λένε οι Γερμανοί, τα ραντίκια. Τελεία τώρα. Τώρα θα δείτε πώς θα παίρνουν οι Έλληνες. Εν τω μεταξύ, το όνομα του κυρίου ΑΚΣΤ μεταφρασμένο είναι το τσεκούρι, ε. Ναι, ναι. Ποιος είναι, πώς μπορείτε να βρείτε λύση για να αποκτήσετε. ΑΚΣΤ είναι το τσεκούρι. ΑΚΣΤ είναι το τσεκούρι. Τι να σε κάνω, καλέ μου άνθρωπε, που δεν πήρες ένα τηλέφωνο τότε. Πώς, ρε, μάκη, θα το φτιάχναμε το ραντεβού. Θα βάζαμε. Πόσα ζήτησε, 6. Θα του δίναμε άλλα 6 μόνο και μόνο για να τα πάρει. Και μετά θα περνάγαμε ωραία εδώ μέσα. Λοιπόν. Για να δούμε. Σμπόκο Τσοχατζόπουλος. Συνομιλία νούμερο 1. Για να δω εγώ πόσο τι λέει. Αυτός. Αυτός. Εγώ παρέδωσα καμιά σαρανταριά. Στη δικαιοσύνη. Στη συνομιλία αυτή γίνεται λόγος για το κατευθυνόμενο δημοσίευμα στην εφημερίδα Real του Νίκου Χατζηνικολάου
Και βεβαίως γίνεται λόγος και για την αγορά υποβρυχίων και τα υπόλοιπα όλα τα οποία είχε η εφημερίδα ως ρεπορτάζ και οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν από το ρεπορτάζ της εφημερίδας και του δημοσιογράφου προστρέχοντας έτσι στους εκείνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν. Απολαύστε το. Τώρα. Ένα email. Ναι. Τι είναι αυτό του τέτοιου. Ναι, τι είναι αυτό. Το είδες αυτό. Βεβαίως και το είδα. Ναι, λοιπόν, τι είναι αυτό. Λοιπόν, άκουσε κάτι καταρχήν. Λοιπόν. Τι είναι αυτό το γιατί αυτός είχε εξαφανιστεί. Εμφανίστηκε τώρα πάλι. Το είδες, μιλούσα σήμερα εσύ με τον Βαρδί. Κατάλαβε. Α, να σου πω, βεβαίως τι κατάλαβα. Τι κατάλαβα. Μου λέει, του λέω, δεν μου λες. Αυτός, τι είπε, γιατί εμφανίστηκε ξανά. Ναι. Ξέρεις ποιο χτυπάει εδώ πέρα, του λέω μέσα. Εσένα. Όχι, μόνο εμένα τον αυτικό χτυπάει. Και τον ξέρω σου χτυπάει. Βεβαιότατα. Όχι. Βεβαιότατα. Βεβαιότατα. Άσε, δεν διάβασα τίποτα. Βεβαιότατα. Και παρόλη και την ισχύ του ναυτικού και εμένα, όχι, 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 εσύ αποφάσεις αλλιώς. Ναι, μπορεί είναι μπούρδα αυτό. Ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο. Διότι το ναυτικό, το ναυτικό, δεν είναι ένα λεπτό αγόρι μου. Το ναυτικό πρότεινε. Ένα λεπτό ρε. Τι λέει μέσα στο δημοσίευμα του λέω. Το ναυτικό, το δημοσίευμα. Γράφει όπως τα θέλει. Κατάλαβα. Ρε παιδί μου. Το το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Και τα έχω εδώ. Ναι. Και θα σου τα εξηγήσω. Όχι, δεν θα μου εξηγήσει τίποτα. Και άλλο τι γράφει. Μπας περιπτώσει, αυτός γράφει για συγκεκριμένο σκοπό. Θέλει να χτυπήσει εμένα. Εμένα χτυπάει. Και χτυπάει και το ναυτικό όμως. Όχι. Και βεβαίωτατα την αξιοπιστία του ναυτικού. Διότι το ναυτικό αποφάσισε να αγοραστεί άλλο υποβρύχιο αγνοώντας τελείως τα απόλυτα. Τα σαπάκια των Εγγλέζων, σε παρακαλώ. Είναι η αλήθεια. Μπράβο. Δεν γράφει όμως αυτό. Δεν με γράφει η αγάπη αυτός. Εγώ λέω ποια είναι η αλήθεια. Άλλο αυτό ρε εσύ. Τότε. Εδώ λέμε πώς παρουσίασε μια κατάσταση. Ναι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και σε ρωτάω τώρα εγώ ναι. Εσένα. Ναι. Να συμφωνήσουμε κάπου. Ναι. Το δημοσίευμα παρουσιάζει ότι παρόλο που το ναυτικό ναι. Και εγώ τότε ναι. Εισηγήθηκα ναι. Να τα πάρουμε, ναι. Εσύ πήγες στα καινούρια. Όχι εγώ, δεν είναι της λάθος. Δεν πήγα εγώ. Το Υπουργείο πήγε. Οι θεσμοί του πήγαν. Οι θεσμοί του. Το ΚΙΣΕΑ πήγε. Δεν κατάλαβα. Τι λέει το δημοσίευμα, ρε σου λέω. Κάμω το δημοσίευμα μπορεί να τα λέει. Σταμάτα. Σταμάτα επιτέλους. Τι λέει το δημοσίευμα. Ξέρω. Γιατί βρίζει εμένα. Γι' αυτό τα λέει. Είναι ψέματα όμως. Σταμάτα ρε. Είπα εγώ την αλήθεια. Ωραία. Μπράβο λοιπόν. Σου λέω τι λέει το δημοσίευμα. Συμφωνήσουμε. Εντάξει. Λέει ότι παρόλο που το ναυτικό. Μα. Και εγώ εισηγήθηκα, εσύ πήγες στα καινούρια. Μα. Αυτό είναι το δημοσίευμα. Πολύ όχι, την αλήθεια. Πολύ ωραία. Ωραία. Και σε ρωτάω τώρα. Ναι. Αυτή η επίθεση. Έτσι πως γίνεται. Ναι. Τι κατάλαβες. Αυτό που σου λέω κατάλαβα. Τι. Γίνεται εναντίον μου και εναντίον του πολεμικού ναυτικού. Πού και το ρωτώ. Αφού λέει μέσα ότι σου εισηγήθηκε να πάρεις τα πάρεις. Μα το πολεμικό ναυτικό αποφάσισε. Όπως ξέρεις. Όταν τους λέει ότι εισηγήθηκαν, βέβαια το λέει μεταξύ άλλων να κρυθεί και αυτά. Λέει το ναυτικό. Άλλο η αλήθεια ρε που είναι καταγεγραμμένη στα υπογράμματά μου. Αυτό το γράφουνε. Μεταξύ άλλων να κρυθεί και αυτό. Άλλο το ρε η αλήθεια ρε. Το γράφω. Όχι το γράφει μέσα. Η εφημερίδα το γράφει. Εφημερίδα το γράφει. Σε ξαναρωτάω. Λοιπόν τώρα, αυτούς τι θα κάνεις, θα τους απαντήσεις. Περίμενε, τώρα. Περίμενε. Ναι. Θα τους απαντήσω εγώ. Ναι. Ναι, θα τους εγώ, τι θα τους κάνεις. Γράψανε κάτι ψέμα για μένα. Ναι. Αυτοί αποτυπώσανε ναι. Και με γεννήνανε γιατί είχαν σκοπό. Και σε ρωτάω να μου πεις τι κατάλαβες και από πού προέρχεται και μου λες. Τι είχαν σκοπό. Μπουρδολογίες. Σου είπα τι. Δεν κατάλαβε γιατί είναι μπουρδολογίες. Τα που σου λέω. Μου λες ναι. Ποια είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε το δημοσίευμα. Τι στόχο είχε να παρουσιάσει ότι το ναυτικό και εγώ. Μπράβο. Να παρουσιάσει ναι. Είπα. Όχι ότι ισχύει. Όχι έτσι μπράβο. Το ναυτικό και μπράβο. Εγώ. Μια ώρα στο λέω έτσι. Ναι και. Να παρουσιάσει το ναυτικό και εγώ. Εγώ τα αγνόησα. Και εσύ το αγνόησα. Εγώ τα αγνόησα. Λοιπόν, και σε ρωτάω. Πώς το αξιολογείς αυτό. Το τι είναι επίθεση εναντίον, πώς το αξιολογώ. Αλτά ίδια. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Και ρωτώ αυτό. Διότι φτάνει στο σημείο να πει όταν σου προτείνουν. Γιατί επανήλθανε. Γιατί επανήλθανε αυτή τώρα. Ναι. Ναι, γιατί αυτό ακριβώς. Αυτό είπα. Δεν μου λες τι σημαίνει. Ναι. Μου λέει, ξέρεις, έχω αλλάξει. Όσο, γιατί ο Βαρδής. Μα δεν μπορούσε να έχει καμιά επαφή εκεί. Σάσονται ο Βαρδής. Τι κάνανε. Ο Βαρδής είχε επαφή εκεί και δεν τα σταμάτησε τόσους μήνες τώρα. Ποια πράγματα.
και τα δημοσίευματα. Μα ένα δημοσίευμα υπήρξε τώρα. Ένα λέει. Τα παλιά δεν υπήρξε. Ας τα παλιά, τα παλιά. Τότε σου είπα δεν είχε επιτυχία. Δεν μπορούσε να περάσει. Ενώ μου λέει τώρα έχουν αλλάξει οι σχέσεις μου με αυτόν, μου λέει. Δεν είναι όπως το παλιά, την εκτίμηση που του είχα. Δηλαδή. Ναι, του λέω δηλαδή, μου λέει, διότι από ό,τι κατάλαβα, αυτός τώρα δέχεται επιρροές από άλλους, φαίνεται πληρώνεται και από άλλους, δεν μου το είπε έτσι, έχει επιρροές με άλλους και επομένως μου λέει, αισθάνομαι πολύ άσχημα με αυτόν. Πήρε όμως αμέσως να ενδιαφερθεί, γιατί γι' αυτός κατάλαβε. Πού πήρε? Όχι, τα χαρτιά. Να τα δει, τη δει, την εφημερίδα. Ναι, βέβαια. Να διαβάσει, να τα δώσει στους δικούς του, να δουν τι θα κάνουν. Να δουν τι θα κάνουν. Θα τα ακούσει τώρα. Έτσι, ναι. Θα τα ακούσει τώρα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, καταρχήν. Οι ναυτέοι μέχρι τώρα ήταν στο απειρόβλητο. Μάλιστα. Κατά πάσα πιθανότητα με ενδιαφέρον του ΒΒ. Ναι, έτσι. Λόγω του λουνού. Ναι. Δεν τα έχω πει 100 φορές. Έτσι. Σωστά. Το υλικό που κατέθεσα εγώ στα υπομνήματά μου. Ανατρέπει αυτή την ιστορία, αν τα διάβασε κάποια στιγμή, και βάζει ότι όλα αυτά ήταν φωτογραφίες του ναυτικού, τις οποίες εμείς εμφανίσαμε. Σαγδέ. Μάλιστα. Μόνο αυτό δεν έγραψε. Ότι είναι φωτογραφία που εμφανίσαμε. Λοιπόν, σου έχω λοιπόν εδώ τώρα για να καταλάβεις τι παίζεται. Το εξής. Τι απέκρυψε η εφημερίδα από τις αποφάσεις σου. Την έχω εδώ. Ότι σου εισηγείται το ναυτικό για τα υποβρύχια αυτά, έτσι, και σου λέει να τα πάμε στην αξιολόγηση με τα καινούργια που είχαν κάνει όλη την κοινή, στη μεγάλη, αν θυμάσαι, που πηγαίνουν σε όλα τα ναυτικά του κόσμου, έτσι, και εσύ του λες τα δύο θέματα να προχωρήσουν παράλληλα και ανεξάρτητα. Πολύ σωστή απόφαση. Πριν πάω εγώ, επιροκάκου είναι αυτό. Μάλιστα. Ακούς. Ενώ λοιπόν αυτοί θέλουν το καινούριο και αυτά δεν τα θέλουν. Εντάξει, που δεν είναι σαπάκια, που σημαίνει ότι έχει πάρει χαμπάρι τι είναι. Είναι. Σημαίνει ότι δεν διάβασε τίποτα από τα χαρτιά. Και πήγα και τα είδα εγώ στο Λονδίνο. Εσύ τα είδες. Εγώ τα είδα. Και, τι ξέρεις και μου τα ζήσαν οι Εγγλέζοι. Και μου είπαν. Και έγινε. Δεν σε καλό, γιατί οι αξιωματικοί του ναυτικού δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τα επιτελεία. Υπάρχει. Τα επιτελεία. Είναι τα τελευταία συμβατικού τύπου υποβρύχια του ναυτικού πριν το πυρηνικό. Και ξέρει γιατί τα πουλήσανε. Γιατί αποφάσισαν να πάρει τα πυρηνικά. Αλλά όπως ξέρετε, τα παλιά υποβρύχια που μπορεί να είναι του τελευταίου τύπου δεν έχουν μίζα, γιατί τα παίρνει ναυτικό από ναυτικό. Ενώ όταν τα υποβρύχια τα παίρνεις καινούρια από τα γερμανικά ναυπηγεία, τότε πέφτει και η μίζα. Και τι κάναν τώρα? Προσπαθούσαν να βρουν ποιον στηρίζει ο Βαρδινογιάννης στο πολεμικό ναυτικό, για να εκβιάσουν μέσω του Βαρδινογιάννη να επηρεάζει τον Χατζηνικολάου, τον οποίο Χατζηνικολάου ο Βαρδινογιάννης του έλεγε ότι τώρα δεν είναι κάτω από την επιρροή μου, είναι με άλλους. Αυτά τα πράγματα, σας φαίνονται περίεργα, έτσι συμβαίνουν. Μόνο που εγώ φροντίζω και τα βγάζω 2:15 το βράδυ μαζί με τα φαντάσματα, γι' αυτό την αγαπάει ο κόσμος στην εκπομπή μας. Όποιος αντέξει, είναι σκληρός και ξενυχτάει, μπορεί να μαθαίνει τι γίνεται διαφορετικά. Αντίος μουτσάτσος. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, εντάξει. Και θα πάμε στο επόμενο. Διότι εδώ ο Άκης και ο Σμπόκος συζητούν για τον τρόπο που επέλεξαν να κάνουν το παιχνίδι με τα γερμανικά και τα αγγλικά υποβρύχια. Ο Άκης ψάχνει να βρει έναν τρόπο να καταθέσει 5.000 ευρώ στο δικαστήριο, προκειμένου να μην τεθεί υποκράτηση. Κοιτάξτε που καταντήσαν. Είχαν δισεκατομμύρια έξω, αλλά δεν μπορούσαν να τα βγάλουν, να τα πάρουν, για να μην καρφωθούν. Και ψάχναν να βρουν εδώ λεφτά για να πληρώσουν τις εγγυήσεις που χρειάζονταν στη δικαιοσύνη, ενώ διστακτικά ζητάει τη βοήθεια του Σμπόκου με εγγυητικές τραπεζικές επιστολές, προκειμένου να μην εμφανίσει τα δικά του χρήματα, φυσικά. Και υπάρχει ένα άλλο θέμα εκεί πιο κάτω, που αναμειγνύουν δύο στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον Γιώργο Ραυτόπουλο, τον πρώην της ΓΕΣΕ, και τον Γιώργο Αγραφιώτη, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Thank you.
Πάμε γρήγορα στα επόμενα δύο πολύ συναρπαστικά βίντεο συνομιλιών. Σας προειδέασα για αυτό που θα παίξει τώρα. Συζητούν λοιπόν για το παιχνίδι με τα γερμανικά και τα αγγλικά υποβρύχια. Παρακολουθήστε. Απέκτησα μια σειρά υποβρύχια και μείνανε στα 7. Στα καινούρια. Ναι, στα καινούρια, στα 7. Στα 7. Αυτά ναι. Δεν είναι 7, είναι λιγότερα. 6, πώς είναι. Μιλάμε για τα καινούρια. Εσύ όμως τους είχες δώσει εντολή, ναι, με το Φεέπειρο κάκου, ναι, ότι άλλο τα νέα, άλλο πρόγραμμα, και άλλο τα παλιά. Μα έτσι ήταν, πολύ σωστά. Αυτή, λοιπόν, άλλο, τα βάλανε μέσα, ναι, θα τα δεις μέσα, τα βάλανε μέσα, ναι, προκειμένου μετά, αφού εσύ τα χώρισες, σου λέει, πώς θα τα πετάξω έξω τώρα. Βγάζουν λοιπόν ανελαστικές απαιτήσεις στο το AIP για να βάλει τα βλήματα που έχουν και φωτογραφίζουν τα γερμανικά. Πού θέλω να καταλήξω να πάρει ευχή. Εγώ με όλη τη δουλειά που έκανα, εκατοντάδες σελίδες, ήθελα να δείξω ότι όλες αυτές οι αποφάσεις ήταν αποφάσεις του ναυτικού με αποφάσεις του μετάδου του Βουλίου. Και εσύ δεν είχες καμία ανάμειξη που είναι πελώριο θέμα να το καταλάβεις. Ποια καταλάβω, αυτό λέω το εγώ συνέχεια το λέω. Ναι, αλλά αυτά είναι αποφάσεις του ναυτικού. Γιατί, είναι αποφάσεις του ναυτικού, δεν πει μου. Όχι, για τα upholder, μην τα ξαναπείς αυτά που έλεγες, τα πάκια. Ας τα πάκια, θα λέω μεταξύ μας. Αγωλώ, τα απέκτησε το ναυτικό. Σε παρακαλώ. Μέσα ότι και μάλιστα κάνω εκτίμηση ότι πιθανά το ναυτικό, ναι, φοβήθηκε ότι αν πάρουμε αυτό είναι, αυτά δεν θα πάρουμε αυτό, τα άλλα. Έτσι, μπράβο, αυτό. Αυτό λοιπόν το βρήκα μέσα σε μια εισήγηση στο Ανώτατο Συμβούλιο. Μάλιστα. Σήμερα και στο Το είχαν γράψει κιόλας. Ναι. Είναι λύθη. Λύθη. Επειδή λοιπόν είδαν τα χαρτιά μου εμένα μέσα και σου λέω αυτός ο πούς. Και τώρα τι νόημα έχει αυτό. Βάλει στο κάδρο. Ναι. Και τι νόημα έχει αυτό τώρα, δηλαδή. Μα δεν μου λες, αύριο, ναι, μεθαύριο. Τι να δημιουργήσουν, εντύπωση. Όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή αυτοί καταφέρανε μέχρι τώρα που είναι άδλος, ναι, να βγουν έξω από το κάδρο οι άνθρωποι. Του ναυτικού. Που φωτογραφίσανε, που διαπραγματευτήκανε, που κάνουν τη σύμβαση. Έτσι. Δεν είναι μέσα. Κανείς. Κανείς στους 29 δεν υπάρχει κανείς στους πρόεδρες επιτροπής. Ούτε κύριε ούτε σαν μάρτυρας. Καλέσανε στη Βουλή τον υπασπιστή σου. Και ποιοι είναι αυτοί οι 29. 29. Ναι. Δεν είναι κανένας από τον ναυτικό. Είναι οι μεσάζοντες. Ναι. Είναι όλοι. Όχι, όχι. Στρατιωτικοί ποιοι είναι. Ναυτέοι. Απ' τη ΓΔΕ. Ναυτέοι. Μόνο τη ΓΔΕ. Απ' τις ναυτέους ΓΔΕ. Όχι, τις ΓΔΕ οι εισηγητές. Οι εισηγητές, μάλιστα. Κανείς από την Επιτροπή. Μάλιστα. Και ένα-δυο από τα αντισταθμιστικά μόνο. Ωραία. Σου λέω λοιπόν ότι η πεμπτουσία της ιστορίας είναι να φανεί η αλήθεια που είναι ότι το ναυτικό έβγαλε μια φωτογραφία ως αποκλειστική αρμοδιότητα επιχειρησιακή και εμείς την εκφανίσαμε. Με τον καλύτερο τρόπο. Ωραία. Αυτός ο τύπος όμως, όπως είδες, μου κάνει επίθεση. Ποιος? Λέγοντας, η εφημερίδα. Ευχαριστώ. Λέγοντας ότι καταπίπτει το τελευταίο άλλο, δεν τα αποφάσισε μόνος του Άκης. Κατάλαβες. Αγνώρισε. Ναι, αγνώρισε γιατί ήταν δεσμευμένος να αποφασίσει τους Γερμανούς. Αυτό λέει. Είναι αυτή η ανησυχία. Αυτό δηλαδή που κάνανε για αυταίοι, μου το φορτώνει εμένα. Αυτοί ανησυχήσανε ότι θα μπουν στο κάδρο γιατί λίγο να διαβάσουν τα εισαγγελέα θα γίνει αύριο μεθαύριο για να το αναδείξουμε. Δεν υπάρχει ελπίδα, θα καταλάβει ότι οι αποφάσεις για το αν θα πάρουμε γερμανικά ή όχι είναι του ναυτικού. Απόλυτα και πλήρες και δεν υπάρχει εμβολία. Αυτό και όχι μόνο αυτό, και ότι και η απόφαση για να μην κινδυνεύσουν τα γερμανικά και να αποκτηθούν τα αγγλικά, γιατί φοβηθήκα και το βρήκα που το γράψανε στην εισήγηση. Ναι, και άλλα, και άλλα. Έτσι, λοιπόν, άλλα, το βρήκα μέσα, το έχω κυτρινίσει, έτσι. Ωραία. Η απόφαση να παγώσουν με βάση την εντολή σου να τα πάνε παράλληλα. Δεν μπορούσαν να πούνε αυτοί, τα σταματάμε. Ναι. Μέσα υπάρχει μια απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου που λέει αναβάλλεται. Ναι. Η απόφαση, ωραία, μέχρι να πάρουμε αυτά τα και δεν ξαναεμφανίζει. Το δε Θεέ που σου έχω μέσα, δεν είναι, υπάρχει υπογραφή σου. Που σημαίνει ότι το ΦΕΕ που ερχόταν να σου πούνε να τα εντάξει μέσα, έτσι και είχα εγώ το σχόλιο, πρώτον, ή δεν σου το στείλανε ποτέ μετά από μένα, ή εσύ το άφησες στο γραφείο σου, γιατί θυμάμαι εγώ μια φορά και σου λέω αυτό το πράγμα, άσε να το δω. Το θυμάμαι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι με τόσο φακέλο που να θυμάμαι. Πού να θυμάσαι. Το πιθανότερο είναι ότι το περάσαν από μένα, είδανε το σχόλιο το δικό μου, που ήμουν αυθεντικό εγώ. Ναι. Στα πλαίσια τη δικιά σου εντολή, ότι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Έτσι. Και χεστήκανε ότι θα αποφασίσουν να προχωρήσουν. Ναι. Και τα παγώσανε. Ναι. Έτσι. Και μετά βγάλανε την απόφαση με τα ανελαστικά και τα τελειώσανε. Αυτό να το καταλάβει, να το χωνέψει μέσα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ σοβαρή αντίδραση των αυταίων. Ναι. Έτσι. Και εκεί που μίλησες,
σήμερα. Ναι. Έπρεπε να τα ξέρεις αυτά, γιατί αυτό μπορεί να είναι πίσω από αυτό. Δηλαδή το ανάποδο από αυτό που του ζητάς εσύ. Δεν ξέρω. Σε παιδί μου, όταν λέω... Δεν ήξερε τίποτα. Άμα πήγαιναν αυτές που του περέσει, το και το έλεγε. Δεν ξέρει τίποτα ο άνθρωπος για αυτό το πράγμα. Πού έτω... Ωραίο ήδη. Σαν καλά καθούμε να το πει. Α, πήγαν που θέλει. Τώρα αυτός ανέλαβε να το διερευνήσει, να το κοιτάξει. Α, και κάτι άλλο τώρα για να δεις πόσο προφήτη. Αυτό το δημοσίευμα είναι αντιγραφή, ναι, από αμυντικό περιοδικό του Ιανουαρίου. Τώρα. Σε καινούριο. Ναι. Ποιο αμυντικό είναι? Νομίζω Άμυνα και Διπλωματία, κάτι τέτοιο. Α, ναι. Λοιπόν, που είναι από τα καλύτερα. Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Αυτό λοιπόν το... Το defense, όχι το defense. Όχι defense. Αυτό λοιπόν το θέμα Upfolder, ναι, το ανέδειξε τον Ιανουάριο, γιατί διαβάσαν οι άνθρωποι, είναι γνώστες. Ναι. Από τι ενισχύσαν αυτοί? Αυτοί διαβάσανε το υλικό μου, έγραψε το αμυντικό περιοδικό, το διαβάσανε αυτοί, γιατί αυτά τα διαβάζουνε, και αντιδράσανε. Λέστε. Αυτό είναι τελείως. Μπάσχε τόση, θα δούμε τώρα, εγώ είμαι αποκομμένος στην επίθεση εναντίον μου να απαντήσω, θα δω τι θα κάνω. Ήθελα όμως να ρωτήσω και εσένα αν εσύ θα απαντήσεις. Άρα εσύ δεν έχεις την πρόταση να κάνεις την πρόταση. Όχι, μια στιγμή σε αυτούς. Σε μένα λέει ότι εγώ έκανα αυτό. Άλλο τι λέει, το ξέρεις εσύ τι λέει. Θέλω να πω, άρα δεν σχολιάζεις εσύ. Όχι, μια στιγμή να σχολιάσω τι. Δεν ξέρω, αν νομίζεις ότι σε εκθέτει. Αν νομίζεις. Εμένα. Ναι, ότι μας βγάζει σε διαφωνία. Δηλαδή ότι αυτοί λένε ότι εγώ αποφάσισα για τα γερμανικά υποβρύχια, έτσι. Και ότι εσύ είχες προτείνει άλλα, ενώ δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Όχι. Ήταν άλλο θέμα το ένα, όχι, και άλλο εγώ... ήταν πολύ αργότερα η απόφαση. Εμένα παρουσιάζουν ακριβώς τι πρότεινα. Ναι, αλλά εγώ... σε μια άλλη εποχή. Όχι. Όχι τότε που αποφασίσαμε για τα υποβρύχια. Όχι, την ίδια εποχή είναι. Ναι, έλα ρε, αυτό ήταν ένα χρόνο πριν. Τι λες τώρα, σαν πόλτερα. Στη διαδικασία που μετά... Ναι. Μετά από αυτό η διαδικασία... Παιδί μου, δεν είπες πάνω να βγάλουν διαφωνία μεταξύ μας. Ναι, παιδί μου. Λοιπόν, πώς θα... αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια, αλλά δεν έχουν γράψει ό,τι αφορά με ένα ψέμα. Έχουν γράψει για το ναυτικό ψέμα. Αυτό σου εξηγώ τόση ώρα. Δεν έχει σημασία αυτό το γεγονός, το κύριο προς τα έξω. Ναι. Είναι η διαφωνία. Αυτή η διαφωνία δεν είχε υπάρξει, διότι εσύ, όσον αφορά τα συγκεκριμένα, πώς θα λένε, upholder, καλά έκανες και εισηγήθηκες ό,τι θες. Εγώ επίσης καλά έκανα και τα έστειλα για εξέταση. Αλλά και από εκεί πέρα... Το πρώτο φεύγει, σύμφωνα ότι αποκρύψανε το διαχωρισμό που έκανε. Όχι μόνο δεν τα απέρριψες, τα διαχώρισε. Ναι, μπράβο. Και το έχει γράψει και όλα. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, τώρα. Αυτό λοιπόν το αποκρύψανε. Σε μένα λένε την αλήθεια ότι εγώ πράγματι είχα πει τότε στο σχολείο μου ότι πρέπει να τα πάρουμε ανέξι. Στα πλαίσια της δικιάς σου απόφασης. Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν υπάρχει διαφωνία. Ναι, ναι. Έτσι, αυτοί γράψανε τι εισηγήθηκα εγώ. Ναι. Και είναι σωστό αυτό, ναι, που γράψανε. Φαίνεται όμως εδώ πέρα, επειδή τα άλλα αυτά δεν ξέρω ψέμα... και δεν γραφτήκανε τα υπόλοιπα, ναι, ότι στα πλαίσια μιας εντολής δικής μου για αυτά τα πράγματα. Τα ψέματα είναι δύο. Έτσι. Ότι το ναυτικό σου εισηγήθηκε να τα πάρεις, δεν υπάρχει τέτοια εισήγηση. Απλώς το αναβάλανε, απέναντίας με τα ανελαστικά το θάψανε. Μάλιστα, καλώς. Και το δεύτερο είναι... Πέσω τώρα. Ότι... Και το δεύτερο ψέμα είναι ότι εσύ, παρόλη την εισήγηση του ναυτικού, ναι, ναι, και τη δικιά μου, εσύ πήγες στα καινούργια. Μάλιστα, ναι, ναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, τώρα... αυτά θα τα απαντήσουμε. Εντάξει τώρα. Συγκεκριμένα, Γιάννη, όμως τώρα, εδώ, εγώ αύριο θα πήγαινα μέσα, αν δεν πια πετύχανε τις αλλαγές. Τι γίνεται με τα χρήματα? Περιμένουμε τους ανθρώπους, δεν θα κάνουν τίποτε. Δεν μας φέρουν χρήματα. Τι θα γίνει? Δεν συμφωνήσαμε να στείλουμε τους ανθρώπους. Δώσε μια ευκαιρία, αφού εκτιμήσουν ότι την κατάσταση την περιμένουν από τους άλλους και πρέπει να τη στείλουμε κι εμείς γρήγορα. Ναι. Λοιπόν, και μετά να πάρουν αποφάσεις. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εσύ πρέπει να πάρεις να καταθέσεις κάποια χρήματα από ό,τι κατάλαβε. Ναι. Με ποια διαδικασία? Τι διαδικασία? Υποτίθεται ότι αυτά πώς? Τι, τα πας με το τσουβάλι? Φυσικά, με επιταγή. Με επιταγή. Με επιταγή. Σημαίνει, πρέπει να μπουν σε λογαριασμό. Ναι, όχι σε λογαριασμό μου, σε λογαριασμό μου. Παίρνω μια τραπεζική επιταγή. Παιδί μου, σε μια τράπεζα. Και πόσο στην εκδόση τράπεζα? Θα πας με τριτά? Όχι. Πού τα βρήκες? Όχι, εγώ δεν μπορώ να πάω με τριτά. Άμα είχα πρόβλημα, ευχαριστώ. Αυτό δεν το έχει σχεδιάσει?
Τι παιδί μου. Θα γίνει αυτό νομικά. Αυτό που... Ο άνθρωπος λέει περιμένει, ρευστό. Πώς περιμένει. Ο ήταν εγκριτής, τη Δευτέρα. Ρευστό περιμένει. Βεβαίως. Σοβαρή πάνω του καταθέσει το χρήμα. Επιταγή περιμένει. Επιταγή. Επιταγή. Αυτή η επιταγή την εκδώσει μια τράπεζα. Έτσι. Η τράπεζα να την εκδώσει πρέπει να καταθέσει λεφτά επισήμως. Ναι, ή να του πει βάλε μου υποθήκη ή βάλε μου κτλ. Εγώ όμως την υποθήκη που έχω είναι μέχρι τα πούνια. Ναι, υποθήκη για να πάρει. Για να πάρει. Όχι, να μου δώσει εγγυητική επιστολή. Για να μου δώσει μια εγγυητική επιστολή. Αυτό αντικαθίσει και με εγγυητική. Και με εγγυητική. Αφού είναι εγγύη. Ρευστό, ρευστό και με εγγυητική επιστολή. Άρα πρέπει αυτά τα δύο λίγο να τα συμπλήρωσω. Εγώ πρέπει ρευστό να τρέξω. Ή εγγυητική. Και τα δύο. Όχι ρευστό, εγγύη. Με συγχωρείτε, αν έχει ρευστό, δεν είσαι ρευστό και τέλειωσε. Θα πει, αν έχει επισήμω ρευστό. Ναι, επισήμω. Ή ψεύτικα. Έχει λεφτά μέσα. Ναι, έτσι. Πράγμα. Ωραία, λοιπόν. Ωραία. Παρακάτω. Ή στα εγγυηθεί κάποιο άλλο. Ναι. Ο λογαριασμό κάποιου άλλου. Αυτό. Και θα θέλει να. Αυτό σου λέω. Σου λέω τι μου είπαν από την τράπεζα, ρε. Πώ θα το λύσει. Ή πώ θα το λύσει. Πώ θα το λύσει. Πέτρε μου, παιδί μου, ότι είχε από τη σουσία. Ναι. Επ' του τύπου, πώ θα το λύσει. Θα πάω να πάω στην τράπεζα να μου δώσουν εγγυητική επιστολή. Με τι λεφτά. Με λεφτά τα οποία θα έχει καταθέσει. Κάποιο. Εγώ. Εσύ, εγώ ένα λεπτό, εγώ κατατεθειμένα στο λογαριασμό μου από την περιουσία μου. Ξέρω τι. Δεν μπορώ να. Σου είπα, το πρόβλημα αυτό είναι. Ωραία. Δεν μπορώ αυτό το ποσό να το δικαιολογήσω. Α, μπράβο. Δεν μου σε καμία περίπτωση. Άρα. Και γι' αυτό πρέπει να με βοηθήσει. Ψάχνω την τράπεζα, τράπεζα να μου δώσει ένα ποσό. Μάλιστα. Μια εγγυητική επιστολή. Ωραία. Στην οποία θα αναλάβει αυτή ότι μάλιστα μου τη δίνουν. Ωραία. Ξέρω εγώ, βάζουμε το σπίτι τη γυναίκα μου. Αν άλλη μεριά όμω χρειαζόμαστε και χρήματα. Το άλλο ρε παιδί μου είπαμε, τέλειωσε με αυτά. Να δούμε τι θα απαντήσουν οι άνθρωποι. Το έχουμε συζητήσει αυτό. Ναι, ρε Γιάννη μου, τι δεν μου τα λες τώρα. Το θέμα πω ότι αύριο εδώ πέρα εγώ. Καίγομαι αύριο μεθαύριο. Τι να του πω. Περιμένετε το να συμφωνήσουν οι άνθρωποι. Να σου πω κάτι. Δεν του πω. Το θέμα το συγκεκριμένο, με ακούσε. Ναι. Θα το λύσει ούτω ή άλλω νομίμω με αυτή τη διαδικασία που είπε. Όχι, δεν το λύσει. Ούτε μπορεί να πα να καταθέσει λεφτά. Θέλω, αλλά χρειάζομαι λεφτά. Δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό το σκοπό. Βεβαίω. Πώ θα το λύσει. Θα σου είπα, θα πάω στην τράπεζα να του πω. Δεν τα βρήκε. Αφού δεν έχεις. Βρε όχι ρε, θα μου πει τράπεζα. Ένα λεπτό. Η δική μου η τράπεζα που θα μου δώσει την γενική επιστολή δεν με ρωτάει που τα βρήκα. Σε παρακαλώ. Ε, άλλοι θα σε ρωτήσουν ρε. Ας πάνε να ρωτήσουνε. Θα είναι μες στην τράπεζα. Μες στο λογαριασμό μου. Θα τολμήσεις. Στο λογαριασμό. Θα πάνε να καταθέσεις μετρητά. Όχι τώρα. Στην τράπεζα. Ναι. Ναι. Για ναι να πάρεις την γενική επιστολή. Ναι. Και χωρίς να έχεις το θέμα που τα βρήκες. Ναι. Είσαι τρελός. Ναι ρε παιδί μου. Θα σου πούνε νάτα. Τέλος πάντων, εγώ τώρα κάνω διάφορες κινήσεις για να μπορέσω αυτό το πράγμα να. Μα μην μου λες όμως αστείο. Ψάχνω να βρω και δανεικά, ψάχνω και όλα. Τέλος πάντων, πάση λοιπόν, περιπτώσει. Ένα λεπτό. Για αυτό. Θέμα... Θέλω λοιπόν εδώ πέρα χρήματα. Τι να κάνω. Άλλο, μην τα μπερδεύεις. Ναι. Το θέμα της εγγύησης ναι πρέπει να αντιμετωπιστεί με ένα νομικό τρόπο ναι που αλλήμον να τολμήσει να πας λεφτά που δεν δικαιολογούνται. Όχι, δάνειο θα πάρω. Ξέρω εγώ, δάνειο. Ωραία, λοιπόν. Τι να κάνω. Πάω στην γόρη μου, θα πάω. Σε σένα θα πάω. Μπράβο, θα πάω. Θέλω δάνεια. Σύμφωνοι και μάλιστα. Ζητάω λεφτά. Εγώ γίνει Αιγύπτο. Σύμφωνοι, ναι. Σύμφωνοι. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Νικολαίδη δεν μπορεί να μου δώσει τίποτα. Άλλο αυτό. Τι αυτό. Αυτά όμω που θα πάω να καταθέσει. Ναι. Πρέπει να εμφανίζονται επισήμως ότι κάποιος τα δώσει. Έτσι, μπράβο. Όπως το λες. Σου προτείνω τώρα. Ναι. Γιατί ούτε αυτό δεν σκέφτηκες. Ναι. Και εγώ τώρα από το τότε που το έμαθα δουλεύει το μυαλό μου. Το, τι. Έτσι. Ότι το πρόβλημα δεν είναι να βρεις. Το πρόβλημα είναι πώς θα τα παρουσιάσεις. Αλλιώς θα ανοίξει άλλη πληγή. Ωραία. Λοιπόν. Λοιπόν, πρέπει να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εμπλεκόμενοι και υποψήφοι κατηγορούμενοι. Οι οποίοι ως παλιοί σου φίλοι, τόσος κόσμος, βουλευτάδες, παραβουλευτάδες, διευθυντές, παραδιευθυντές, να ας είναι πολλοί, ας είναι 15 άτομα. Εάν το μειώσουνε, παραδείγματος χάρη, ας το μειώσουνε. Στα 100. Ναι, ξέρω εγώ τι, να βρεθούνε, ξέρω εγώ, 10 ωραία άτομα από 10 χιλιάρικα. Ωραία, μπράβο. Και να στο καταθέσουνε στο λογαριασμό σου επισήμως. Μπράβο. Και να πάω να πάω να εκδώσεις μετά μια επιταγή όμορφα. Ορίστε κύριε φίλοι μου, ωραία, με βοηθούν, εγώ δεν έχω. Ωραία. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία. Ωραία. Οτιδήποτε άλλο είναι επικίνδυνο. Γιάννη μου όμως, αυτό το είναι... χρώμα, εγώ το πού πήγες. Το ψάχνω, τα παιδιά, αυτό είναι καιρός που δεν δίνει κανένας λεφτά. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Πώς. Πάλι τα ίδια. Ρε εσύ, αυτό ούτως άλλο πρέπει να το κάνεις. Τι το κάνω.
Πώς αλλιώς θα το κάνεις? Ευχαριστώ πολύ. Εκτός από ένα επιχειρηματία, ο οποίος δεν έχω βοηθήσει. Ρε παιδί μου, σου λέω. Μα γι' αυτό που με μισούς, γιατί μιλάμε μεταξύ μας τώρα? Την ίδια δουλειά που λες, πρέπει να βρω χρήματα να μου τα δανείσουνε. Να τους πω, παιδιά, δανείστε μου αυτά τα λεφτά. Πώς θα του πω? Τι θα πει να βρεις χρήματα να σου τα δανείσουν, δεν το καταλαβαίνω. Δεν έχουν λεφτά ο άνθρωπος ο κόσμος. Ε, παιδί μου, λέει να τους τα δώσει, να σου τα στείλουνε. Θα μου δανείσουν, ναι, να μου τα στείλουν. Όχι, είναι το εκεί. Να μου τα στείλουν στο λογαριασμό μου. Και αν δεν έχουν, πώς θα σου τα στείλουνε, θα ελεγχθούν? Δεν ξέρω, αυτοί μπορούν. Ένα λεπτό. Ναι, μπορεί ο καθένα να το κάνει. Αν αυτοί πάνε ξαφνικά και καταθέσουν. Μπορεί να το κάνει. 100.000. Όχι 100.000 να καταθέσουν, πα 10.000 να καταθέσουν. 5.000. Ούτε καν 10. Εννοείς 5.000. Δηλαδή, να μοιράζει γύρω-γύρω. Να μοιράσω 5 λεφτά για να μου τη στείλουνε. Εγώ, κοίταξε, έχω βάλει την κόρη μου, παίρνει από την υποθήκη. Παρόλο που η υποθήκη δεν τη επιτρέπει η τράπεζα. Ναι. Συνέπειξε κανένα 200 υποθήκη. Πώς θα σου δώσουμε κι άλλο? Εν πάση περιπτώσει, παρακαλούμε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, δώστε μας, ρε παιδιά. Το καλύτερο είναι αυτό. Αν βγάλεις από υποθήκη είναι το καλύτερο. Ναι, όχι, εντάξει, τώρα όμως. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μου δίνει παραπάνω, δώσε μου δίνει. Αυτή είναι η άποψη των πολιτικών. Αυτή τη στόφα των πολιτικών. Έχω γίνει, λέει, γύφτος να ζητάω λεφτά γύρω-γύρω. Γύφτος δεν είναι όταν ζητάει εν ονόμα του ελληνικού λαού λεφτά και μίζα από τις κατασκευάστερες εταιρείες για τις αμυντικές δαπάνες. Γύφτος γίνεται όταν ζητάει τα χρήματα για την εγγύηση προκειμένου να μην πάει φυλακή για τα λεφτά που έκλεψε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε και θα τα διαβάσετε, γιατί με ειδοποιούν ότι πρέπει να κλείσουμε από το Zoogla.gr που θα αναρτηθούν, και κρίμα που δεν μπορούμε για άλλη μια φορά να βάλουμε τη συνομιλία για το Ραυτόπουλο και τον Αγραφιώτη και τις απαντήσεις που έδωσαν οι δυο τους, το ερώτημα που τους έθεσε ο δημοσιογράφος της εκπομπής για αυτό το θέμα. Θα τα ξαναπούμε όμως σύντομα, την Πέμπτη θα είμαστε πάλι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βόιτ που ήρθε από τη Γερμανία μέχρι εδώ για να μας βοηθήσει με την. Και ήθελα να πω κάτι που είπαμε στο διάλειμμα κάποια στιγμή, έτσι για να το λάβουν υπόψη τους μερικοί, ότι στη Γερμανία ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος λαμβάνει δώρο είτε για Χριστούγεννα είτε για τη γιορτή του πάνω από αξίας 15 ευρώ, θεωρείται δωροδοκία στη Γερμανία. Δηλαδή, δύο μπουκάλια κρασί είναι δωροδοκία. Για τη Γερμανία. Ακριβώς. 15 ευρώ είναι το όριο. Οτιδήποτε αποδειχθεί. Είναι... Άμα το ξέρα αυτό, θα σε είχα χώσει μέσα τόσα χρόνια. Ο συνάδελφος όμως με τις 6.000 ευρώ δεν ήταν δωροδοκία. Λοιπόν, και ο Έλληνας εδώ ταλαιπωρείται τώρα και δεν ξέρω πώς θα βρει το δίκαιο. Και μάλλον θα την πατήσει βάσει των στοιχείων. Να ευχαριστήσω και την κυρία Κίλιαν που είχε την καλοσύνη σήμερα να μας βοηθήσει στη μετάφραση και να πω ότι. Έτσι, να την ανταμείψω να πω. Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ, ότι κάτι Σαββατό... Και ποιος, να τα ακούς και γερμανικά να δεις πόσο είναι. Λοιπόν, 12 με 2 Σάββατο και Κυριακή εδώ στο Extra 3 είναι η εκπομπή της Μαγκαζίνο Life αυτή τη φορά, έτσι. Ακριβώς. Σωστά το λέω. Γιατί life είναι η ζωή και εμείς ασχολούμαστε με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή. Ωραία. Και αυτά και άλλα πολλά. Τον κύριο Ηλιάδη που βρήκε στέγη να δημοσιοποιήσει το θέμα του στην Ελλάδα, που άλλου θα πήγαινε, είδατε σκληρή που είναι η ζωή του μετανάστη. 30 χρόνια τη ζω. Τι βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, την κυρία Κουντουρά, που επίσης είχε την καλοσύνη να είναι εδώ μαζί μας, τον κύριο Κασί από το ΠΑΣΟΚ, και βέβαια τον ανεπανάληπτο Ταμήλο. Χρειαζόμαστε πολλή δουλειά. Δηλαδή δεν πρέπει να σώσουμε μόνο την Ελλάδα. Πρέπει να σώσουμε και τη Γερμανία τώρα. Όχι, να σωθούμε από τη Γερμανία πρέπει. Να σωθούμε να πάμε να εξηγιάνουμε και τη Γερμανία. Ρε, με έπιασε πολύ μεγάλη τρέλα τώρα. Με έχει πιάσει το ελληνικό μου. Λοιπόν, θα το δημοσιοποιήσουμε στο Zoogla.gr να πάρει δημοσιότητα στη Γερμανία. Να έρχονται τώρα όλοι οι Γερμανοί για τα φακελάκια τους στην Ελλάδα. Φαντάζεστε, θα έχουμε καταγγελτικό τουρισμό. Όχι, λίγο είναι. Θα κάνεις εκπομπή στη Γερμανία. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Καλή, και εσάς που μας παρακολουθήσατε, καλή σας ημέρα, την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί.